rapto.gr. Πα, 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 πα. Κάντε like. Πα, 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 πα. Like, like. Πα, 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 πα. Παρακαλώ. Κλειδαράζει και. Είμαι ανατολική τράξη 75. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Και θέλω κάποιο κλειδαρά να πούμε και να τη βγάλω. Ορίστε. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Η πεθερά έμεινε μέσα. Και δεν χαίρεσε ρε φιλαράκι. Μα είναι δυνατόν να θες τέτοια πράγματα. Έμεινε η πεθερά μέσα στο σπίτι. Και θες να τη βγάλεις και έξω. Χαζός είναι αυτός. Χάσατε τα κλειδιά του αυτοκινήτου ή του σπιτιού σας? Θέλετε να ασφαλίσετε το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Κανένα πρόβλημα. Πετκανίτσας Αθανασίου Στέργιος. Δελφόν 101 με Μάρκου Πότσαρη γωνία. Τηλέφωνο 231-085-2727. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Κατασκευή κλειδιών αυτοκινήτου Immobilizer γνήσια με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Διάγνωση εγκεφάλων αυτοκινήτου. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια παντός τύπου. Κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαραζόπορτας. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ. Access control ηλεκτρομαγνητικές. Συστήματα Master. Από το 1965. Εμπειρία, ταχύ εξυπηρέτηση, αξιοπιστία. Δελφόν 101 με Μάρκου Πότσαρη γωνία. 231-085-2727. Μεγάλες οθόνες, φθηνές κρέπες μεγάλες, καφεδάκι 1 ευρώ, περεβού δίπλα στην έξοδο και μετά ταξίδια, ερχόμαστε και βλέπουμε NBA. Εγώ NBA δεν βλέπω, μπορείτε να πάρετε εσείς. Κρεπάρες, ποτάρες και καλή παρέα. Έχει πολύ φάση το βράδυ και το βράδυ είναι βράδυ. See you, περεβού με τσάμι και γαμώ τα μαγαζιά. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr. Έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Στίχημα, κίνο, τζόκερ, λότο, πρώτο, όλα τα παιχνίδια του ΟΠΑΠ σε ένα απίστευτο και ανακαινισμένο χώρο στη Βυζής και Δωρηλαίου γωνία στην Κάτω Τούμπα. Τηλεοπτική κάλυψη των αγώνων του στοιχήματος σε ένα υπερσύγχρονο περιβάλλον, φιλικό, άνετο και άμεση εξαργύρωση των κερδών. 22 οθόνες και ηλεκτρονικοί υπολογιστές στην διάθεση των παικτών του στοιχήματος για γρήγορη και άμεση ενημέρωση σε όλα τα στοιχηματικά γεγονότα. Quick Bet, η άλλη διάσταση του προκτορείου προπό. Αράζεις στις πολυθρονάρες και η οπτική σου προσέγγιση είναι φανταστική. Μπορείς να δεις ταυτόχρονα δύο παιχνίδια. Κίνο, κινομαχία, να έχεις το χώρο σου, να κλάψεις, αλλά πολύ περισσότερο να πανηγυρίσεις. Γιατί είμαστε και γουρλίδες, να μην το ξεχνάτε αυτό. Η Κάτω Τούμπα αναβαθμίστηκε, εξυγχρονίστηκε. Υπάρχει αμφιβολία? Quick Bet, μαγαζάρα, Βυζής και Δωρηλαίου γωνία. Στην Κάτω Τούμπα, έτσι απλά, γινόμαστε όλοι μια παρέα. Ένας από τους πολλούς που θέλουν να με κάνουν κόσκινο, ο Κιμπόκο. Έγινε φίλος μου όμως τώρα, γιατί ήρθε στο μαγαζί και ζήτησε να το πάρει προστασία. Δεν το ξέρεις? Όχι. Ξέρεις αυτό, Χιριντίδη? Ήρθε ο Κιμπόκο και λέει, άμα θέλει να το πάτω το και πάλι, τα πληρώνεις και θα τρώω τάμπα. Του λέω τους άλλους δύο, λέω αυτός εδώ τα έρχεται θα τρώει και θα πίνει τσάμπα. Λέει ποιος είναι αυτός? Αυτός είναι ο Κιμπόκο. Άμα θέλετε, λέω, μην το σπάσει και το κάνει, είναι καλό το μπραβιλίκι τελικά. Ναι. Όπως πουλούσε ο Μουστάκας στο Μίτσο το Ρεζίλ, θυμάστε. Ναι. Ναι, με το ρίζο που... Ναι. Ο Γατίσιος. Το Γατίσιο δεν το πρόλαβες εσύ. Το φάγανε το Γατίσιο, τον τσιμεντώσαν το καημένο το Γατίσιο. Πού να είναι τώρα άραγε ο Γατίσιος? Πρέπει να το έχει φάει τα ψάρια να μου. Και τον έφαγε ήσυχος άνθρωπος, ε. Ναι. Τον έφαγε ο Ισόπουλος, ο φίλος μου να πούμε. Ο οποίος ήταν άνθρωπος του Θεούλη. Ναι, καλός άνθρωπος. Γύρισε το μυαλό να πούμε και έλα τώρα να σε φτιάξω λέει, που με απειλείς να πούμε και με κάνεις. Ο ήσυχος άνθρωπος. Ναι, γιατί ο άλλος φτάνει σε επίπεδα ας πούμε. Τι δεν μασάει, δεν κάνει, δεν ράνει, νιώθει άφοβος. Ρουφιάνος λίγο της αστυνομίας, λίγο στο, ξέρω εγώ, να καρφώσουμε κανέναν άλλον. Ξέρεις πώς είναι αυτή. Είναι, ναι. Μπαμ, πάει στον ήσυχο, λέει ο ήσυχος, δεν θέλω να μαλώσω μαζί σου. Δεν θέλω να μαλώσω μαζί σου, του λέει ο ήσυχος. Δεν θέλω να μπλέξω μαζί σου. Το κακό ξέρεις ποιο είναι σε αυτή τη γη?
Όταν γυρίσει του ήσυχου το. Το μάτι να πούμε. Ναι. Όταν γυρίσει του ήσυχου το μάτι. Εσύ ήσυχο άνθρωπο είναι αυτό. Δεν βλέπει καμιά φορά που λένε. Πάντα είσαι. Διέπραξε έγκλημα αυτό. Μα αυτό λέει ήταν ήσυχο παιδί, καλό παιδί στη γειτονιά, δεν ακούστηκε τίποτα, ήταν συμπαθητικό. Έπαινε καραμέλε από το περίπτερο, ξέρω εγώ, νουαζέτα, σοκολάτα κτλ. Γύρισε το μυαλό να πούμε παμπαμ. Πέσαμε το σύνοφο. Τι κάνει, ρε γιατρέ. Πώ πάει ο βαλονισμό, βλέπω ότι αργά σχολά. Ναι. Να δούμε και κάνα μάτσα να πούμε, δεν προλαβαίνει. Λίγο δύσκολο είναι αυτό, δύσκολο είναι αυτό το καιρό. Τι κάνει εκεί, τι πολεμά. Διάφορα, εντάξει. Πολλέ φορέ. Σε πήρε ο φίλο μου τεραπεύγουλο για το κάπισμα. Ο Διαραπέουλου ναι. Είχε πάρει μου φαίνεται με την κόρη να μίλησε κάποια στιγμή. Ναι. Ναι, ναι. Θέλει να διακόψει το κάπνισμα. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Εντάξει, είναι πολλά τα ραντεβού αυτόν τον καιρό. Ναι. Εντάξει, δόξα τω Θεώ, καλά πάω. Ναι. Ο Δήμαρχος τι κάνει. Ο Δήμαρχος δεν τον έχω δει. Δεν τον έχει δει το Δήμαρχο. Θα τον δει τώρα. Ναι. Θα τον δει τώρα. Με παίρνει τηλέφωνο ένα φίλο μου, λέει: έχω μία χείρα, λέει, η οποία λέει έχει πρόβλημα. Λέω: τι πρόβλημα έχει η χείρα. Το πιο λογικό πρόβλημα που μπορεί να έχει μία χείρα είναι να μην έχει λεφτά. Λέει έχει λεφτά η χείρα. Έχει και δουλειά. Λέω είναι συνταξιούχος μου λέει. Τι πρόβλημα έχει η χείρα. Η χείρα μου λέει είχε ένα άντρα πριν από 10 χρόνια ο οποίος άντρας να πούμε δούλευε στα αερόπλανα και πέταγε νερό να πούμε πάνω από τις περιοχές που καιγόταν. Πυροσβέστης. Πυροσβέστης. Ναι. Πυροσβέστης αλλά στο αεροπλάνο. Ναι. Πριν 10 χρόνια έχει γίνει εκεί πέρα στην Εύβοια μια ιστορία εκεί με κάτι φωτιές, κάτι ιστορίες, κάτι κόλπα. Πήγε να πούμε κατ' εντολή να πούμε των ανωτέρων πάνω κάτω πάνω κάτω πάνω κάτω δεν άνοιξε το αυτό ένα κομμάτι μπλέκτηκε στα κομμάτια της τα καλώδια της ΔΕΗ πάρτο να κάτω πέθανε 34 χρονών πριν 10 χρόνια. Λέω τι έγινε. Αυτή δούλευε στον πύργο ελέγχου ήταν συνάδελφος κατά κάποιο τρόπο πήρε αποζημίωση γερή πήρε ένα σπίτι δύο παιδιά μικρά μωρά. Λέω, ποιο είναι το πρόβλημα, ρε παιδάκι μου. Λέω, το πρόβλημα είναι ηθικό. Το ηθικό, λέω, πρόβλημα λύνεται. Τι έγινε τώρα. Τον βάλανε, τον θάψανε εδώ, γιατί αυτός είναι από εδώ, Θεσσαλονικιός. Και ενώ οι άλλοι που πεθάναν, λέει, κάτω, τους κάνανε εκεί κάτι πλατείες, τους δώσαν τα ονόματα κτλ. Τους δώσαν και την αποζημίωση. Και οι δήμαρχοι εκεί πέρα κάτω στην Αθήνα δεν θέλουν κάθε χρόνο λεφτά για να. Δεν είναι πολλά τα λεφτά, λέει, είναι 100 ευρώ. Γιάννη, πόσο είναι για να κάνουμε κάθε χρόνο. Μένω εγώ 3 χρόνια πεθαμένος και θέλουν οι συγγενείς να με αφήσουν άλλο ένα χρόνο να λιώσει η κακάρα μου καλύτερα. Ένα κατοστάρικο. Λέω δεν έχεις καλά κυρία, λέω ένα κατοστάρικο. Λέει δεν είναι το θέμα το κατοστάρικο, λέει είναι το ηθικό θέμα. Τι ηθικό θέμα, λέω. Ένα άλλο δικό μας, λέει ο δήμαρχος, λέει και τα λοιπά. Θέλει να τον βγάλουν, λέει έξω. Να τον βγάλουν έξω, αλλά. Εγώ λέει δεν θέλω. Δεν μπορείς να δώσεις, λέω ένα κατοστάρικο. Λέει μπορεί να είναι κατοστάρικο, αλλά όπως θέλουν, λέει οι άλλες οικογένειες, λέει. Να τους αφήσουν εκεί ως ήρωες ας πούμε της πατρίδος. Παίρνω τον Ρουφιάνο τον δήμαρχο. Λέει αν είναι ηθικό το θέμα λέει και δεν χρειάζονται χρήματα. Λέει θα το τακτοποιήσει ο δήμαρχος να πούμε, ναι. Και περιμένω τώρα ο δήμαρχος να το τακτοποιήσει, ναι. Γιατί αν τον βγάλουν από εκεί πέρα τα παιδιά δεν θέλουν να βγει. Είναι 12 χρονών τα παιδιά. Πάνε κάθε μέρα στον τάφο. Θέλουν τον παπά να τον γνωρίσουν. Ιστορίες, προβλήματα. Ναι. Κατάλαβες τι γίνεται. Είναι καθαρά ηθικό το ζήτημα. Ναι. Είναι ηθικό το ζήτημα, Γιάννη, ναι. Και δεν είναι οικονομικό. Τώρα και αυτός ο δήμαρχος σας πήρε και αυτός και αυτός, να πούμε, μην το άστον εκεί πέρα, ξέρω εγώ, τιμή σένα και ένα παιδί μου, εντάξει, πέθανε και την ώρα του καθήκοντος, έσβηνε τις φωτιές, να πούμε, στην Ελλάδα και... Εντάξει, άστον εκεί, πώς θα ακουστείς. Δύο μέτρα... Εντάξει, κονομάνε τόσα λεφτά εκεί με τους πεθαμένους. Ναι. Όχι, δεν έλειωσε, όχι, δεν έκανα στον ένα χρόνο, όχι αυτό και τα λοιπά. Όχι, το βγάλω σε ένα πάντο. Είναι μεγάλο πρόβλημα. Τι είναι, ο χώρος, έτσι, δηλαδή, ο χώρος των νεκρών. Ναι, και ας τους καίνε, ρε παιδί μου, και αυτό τι πράγμα είναι. Βάλτε εκεί σε ένα κασελάκι, πόσο πιάνει ένα κασελάκι. Ενώ η κάσα είναι 2 μέτρα, το κασελάκι είναι 40 πόντι. Το κασελάκι, η στάχτη την έχει στο σπίτι. Τι στάχτη, τον έχει στο σπίτι τη. Και πάνω στον έχει. Πού θες να πεταχτεί. Ο Δαλιανίδης ήθελε να τον κάψουν, τον κάψανε. Ο Γιάννης Δαλιανίδης δεν τον γράψαν πουθενά. Πετάξανε τη στάχτη του όμως στο Θερμαϊκό. Ο άλλος ο Παοξής πέθανε να πούμε. Στην Τούμπα. Τον πήγε στη Βουλγαρία, τον κάψαν. Λέει στην Τούμπα. Πήραν τηλέφωνο στην Πάε Πάοκ. Λέει αυτό και αυτό ήταν επιθυμία. Μπορούμε, βεβαίως λέει. Ή στάχτη να πούμε εκεί. Κατάλαβες τι γίνεται. Γιατρέ, εσένα να σε καίγαν, πού θα ήθελες να σε πετάξουν. Καλή ερώτηση. Ναι. Πού θα θέλεις να σε πετάξουν τη στάχτη σου να πούμε. Ίσως άτομα που σχετίζονται με μένα να έχουν τη στάχτη εκεί. Στάχτη τη κόρη σου, ας πούμε. Να έχει ίσως ξέρω εγώ. Να πίνει καφέ και να έχει τη στάχτη εκεί. Κάπου σε ένα μέρος του σπιτιού. Σε ένα μέρος του σπιτιού. Ναι. Εγώ δεν το σκέφτηκα ακόμα. Ναι.
Πού να με πετάγανε με ένα τη στάχτη, α πούμε. Πού λε να. Εσύ... Δώσε μια λύση. Γιατί και εγώ θέλω να με κάψω, να τα ψοφίσω. Δεν να θέλω αλήθεια, να με φάνε τα σκουλίκια. Με φάγανε τα σκουλίκια μια ζωή, να πούμε. Θα με φάνε και πεθαμένο, να πούμε. Ναι, για λέγε. Ναι, σκέτομαι. Για σκέψου. Θα κάνω ένα σπορτ καφέ εκεί να βλέπεις. Σπορτ καφέ. Βλέπω τα μάτια. Στη Μαρμίτα εκεί, ξέρω. Στη Μαρμίτα. Ναι, ναι. Ναι. Και αν Μάικλ είναι μετά η Μαρμίτα. Απέναντι από την τηλεόραση να βλέπεις. Απέναντι από την τηλεόραση να βλέπω τα μάτια. Ναι. Καλό αυτό. Έτσι. Σε σπορτ μπαρ ή στάχτη. Ναι, ένα χώρο εκεί, Ραπτόπουλο. Ναι. Τι θε. Στάχτη, Ραπτόπουλο. Καφέ είπαμε, νερό, τι. Προσεχώ. Στο δρόμο. Και μην ξαναπεί άμα πέθανε ο τάδε. Ναι. Τι, γιατί τι. Καλά, χθε προχθέ δεν έλεγε. Καλά, Ζιο, Βετσινίδης το έλεγε στο. Ναι, είπα, Ζιο, Ζιο Περσινίδης. Προχθέ το είπα, Ζιο Περσινίδης. Καλά, Ζιο. Ρώτησα, ρε παιδί μου, μεγάλο ήταν. Τελικά πέθανε. Αυτό που θα σου πω όμω, κάτσε εδώ, δεν έχει ξαναγίνει. Εγώ δούλευα σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό κάθε μέρα, 3/4 έβγαινα στην Κομωτινή. Έκανα μια παύση φέτος γιατί κάνα κάτι αναβαθμίσει. Αυτή θα βγαίνω από Σεπτέμβριο του χρόνου πάλι. Είχαμε εκεί έναν φίλο Κυχολύπτη, χρόνια το. Είχε βγάλει ένα καρκίνο μας στο πνευμόνι, να πούμε, και ο Παναγιωτόπουλος. Είχα καιρό να πάρω το Φανφάνι, να πούμε, τηλέφωνο. Τον παίρνω πριν μετά από 6 μήνες. Μου λέει, φέτος δεν θα κάνουμε, λέει, γιατί έχω αυτά τα θέματα, δεν έχουμε κάτι μεταξύ μας. Από Σεπτέμβριο, τον άλλο Σεπτέμβριο, ξεκινάμε πάλι και θα φτιάξω έτσι την κατάσταση. Περίμενε. Του λέω, ρε εσύ, είδα στο ρήπρο μου, είδα στο ρήπρο μου, λέω το. Ναι, είδα στο ρήπρο μου, λέω το Παναγιωτόπουλο, να πούμε. Τι κάνει ο Παναγιωτόπουλος, του λέω. Με λέει, καλά είναι, λέει. Το πάλεψε, το παλεύει, λέει, είναι σε καλή κατάσταση κτλ. Παρασκευή. Σάββατο μεσημέρι, κάθομαι να δω τα μάτς 2,5 ώρα, να πούμε, στη Μαρμίτα. Έχω πάρει εκεί το τσάι μου, να πούμε, κτλ. Έχω πάρει τα χαρτιά μου, έχω απλωθεί, έχω κάνει τις τσαπατσουλιές, λέρωσα κάτω ιστορίες κτλ. Τηλέφωνο Φανφάνης. Σταύρος Φανφάνης από Κομωτινή. Ραπτόπουλε, σε παρακαλώ, μην ρωτήσεις ποτέ σε κανέναν, λέει, τι κάνω, τι δεν κάνω. Λέω, γιατί ρε Φανφάνη, 31 χρονών Φανφάνη. Πέθανε ο Παναγιωτόπουλος σήμερα, λέει, το μνημόνευες, λέει, χθες. Λέει, πω, λέει, το έχω ακούσει, λέει, για σένα, λέει, αλλά δεν. Σε ακούει μετά ο Γρηγόρης, τα λέει αυτά. Τυχαίο, είναι τυχαίο. Σόβγαλε το όνομα, μια χαρά. Είναι Περτσινίδης. Προχθές ρώτησα, τι κάνει ο Περτσινίδης. Λέω, ζει ο Περτσινίδης, δεν θυμόμουν. Λέει, ζει ο Περτσινίδης, πάρ' τον κάτω τον Περτσινίδη. Εντάξει, 82 ήταν. Εντάξει, 82 ήταν, 83 ήταν. Πλήρης ημερών ήταν ο άνθρωπος. Τι θες ρε Φανγκάλ, ρε, τι θες ρε Φανγκάλ. Άνοιξες το μαγαζί που έλεγες. Ναι, ρε φίλε, Φανγκάλ. Σήμερα αρκετός κόσμος, μπαλαδόρι. Μπαλαδόβατσες μεγάλες, φοβερό ποτό. Εκπληκτικό ποτό. Πολύ καλό μεζέ. Ξηρή καρπή φρέσκη. Τους παίρνουμε από ένα, ναι, πώς το λένε, από ένα ειδικό. Ξηροκαρπάδικο, καινούριο που έχει ανοίξει τη γειτονιά. Δεν έχει τίποτα μπαγιάτικο να πούμε. Και ο Καραβουσιάνος στα τσίπουρα από το Σέρες, από τις Σέρες. Βγήκε η Διάδα και σήμερα, λέει ο Κόκκινος. Ρε φίλε, δίνω over. Ποιο μάτς έδωσα over σε ένα φίλο μου στην Καβάλα, τον Οδυσσέα. Δίνω 4-6 τη Ρεάλ. Του δίνω διπλό την Φέγενορτ και του δίνω και γκολ τον Αποέλ. Και μου λέει, τα παίξω 3-4. Μου λέει, μήπως χάσουμε κανένα. Ποια είναι τα 3-4, τον παίρνω τηλέφωνο. Μου λέει, τα παίξα καρφί. Ρε μαλάκα, του λέω, καρφί τα παίξα. Ή τα πάρα, μην τα πάρα. Κάτσε καλά, ρε, του λέω. 3-4 με είπες. Αυτά, ρε Ραπτόπουλε, δεν τα λένε στον αέρα. Τι τα γάρι είσαι, μωρά αδερφάκι μου. Τώρα όλοι θα ζητάνε το ίδιο από τον Δήμαρχο. Και δεν πέθαναν όλοι οι φίλοι σβήνοντας τη φωτιά, να πούμε. Θα ζητάνε όλοι από τον Δήμαρχο. Δεν ήταν. Δηλαδή, άντε η θεία μου, η σωτηρία να πεθάνει ο θείος μου, ο Σιμολίκος, λέω, και να πάει να πει το Δήμαρχο, άρεσε τον άλλο ένα χρόνο τσάμπα, να πούμε. Μην είσαι τώρα κι εσύ κουρούμπα γλάς, να πούμε. Σου είπα εγώ, η χείρα τρελάθηκε 10 χρόνια, έχει αποτρελαθεί, να πούμε, η γυναίκα, και είναι ηθικό το θέμα. Για μένα αυτά τα θέματα δεν είναι. Τώρα, δεν τα παίρνω. Άμα δεν είναι οικονομικό το θέμα, εγώ τα ηθικά τα θέματα δεν τα πολύ τέτοιου είδους θέματα. Είναι εκατοστάρικο το χρόνο, θα το έδινα εκεί, θα έχεις και τον Δήμαρχο και τον κλητήρα. Τέλος πάντων, ο Ρουφιάνος του Δημάρχου μου λέει, θα το διευθετήσω το θέμα. Ναι, έμαθα σήμερα, δεν πήρε τηλέφωνο, δεν έστειλε μήνυμα στους δικούς μου ανθρώπους εκεί, γιατί μεσολάβησε ένας φίλος μου, φίλος της χείρας ο φίλος μου, και δεν προχώρησε, να πούμε. Γι' αυτό το λέω τώρα, γιατί εντάξει, είναι και θέμα ηθικών. Ραπ τους αγνώμονες δεν πρέπει να τους προσπερνάς έτσι. Δεν ξέρω, φίλε, δεν θέλω να μιλάω. Το μεσημέρι έστειλα μήνυμα και ο δημοσιογράφος Κόκκινος δεν το διάβασε. Πες το αύριο ότι η Τρίπολη έχει 24 παιχνίδια στην Ευρώπη, ενώ η Ηρακλής λέει έχει 20. Το ταγάρι. Λέω 3.48. Λέω ότι η Τρίπολη, η Κόκκινα, λέει έχει 24 παιχνίδια στην Ευρώπη, ενώ εσύ έχεις 20 και δεν διάβασε το μήνυμα. 20 παιχνίδια στην Ευρώπη έχει ο μεγάλος Χατζημαναγκής, πώς έπαιξε από αυτά. Στο UEFA ήτανε. Άρε φουκαρά, Ηρακλή.
Κωστή, καλημέρα, τη στάχτη τη δική σου στον κόκκινο να τη δώσω. Λέει, με ένα μπουκάλι ουίσκι να πίνει και να σου μιλάει. Εγώ τη στάχτη τη δική μου. Να βάλουμε κουίζ που θέλουν οι φίλοι να πεταχτούν η στάχτη δική σου ή του Γρηγόρη αύριο μεθαύριο. Ναι, αν μας κάψουν εμένα και τον κόκκινο, στη Βουλγαρία να πούμε, άσε που αυτός είναι με τα χριστιανικά σαρχάς, θα περιμένει να αναστηθεί. Άμα ήταν έτσι ρε κόκκινε, θα γινόταν και η στάχτη να πούμε κόκαλα και αυτά και θα. Τι βλακίες τους λένε. Του λένε, μην καίγεστε λέει, γιατί λέει, άμα γίνει η ανάσταση των νεκρών, λέει, τα κόκαλα λέει θα συναρμολογηθούν των πεθαμένων, λέει, και ναι. Και συνειδησιακά θα είναι. Ναι, άκουτα, ναι, όχι το ψυχικό. Δεν του είπε κανένα, πώς θα χωρέσουν στη γη όλοι αυτοί που θα ζωντανέψουν, να πούμε. Κατάλαβες. Ο παράδεισος είναι. Τι είναι ο παράδεισος? Non-stop, είναι και μεγάλο χώρο. Πού είναι μεγάλο, πού είναι δηλαδή ο παράδεισος? Τώρα μην τα θες κιόλα. Πού είναι, πρέπει να τα. Δεν ξέρω, θα ρώτα κάποιον. Τι διεύθυνση έχει. Τα φκάπα που τι έχει ο παράδεισος, πού έχει. Ο δός πού, τι. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων. Είναι λίγο δύσκολο. Αν μας καίγανε εμένα με τον κόκκινο, πού να μας πηγαίνανε. Τον κόκκινο να τον πηγαίνανε σε καμιά ταβέρνα απ' έξω. Στον παλί το. Γιατί απ' έξω, όχι μέσα. Ή όχι μέσα, ναι. Είναι θέμα ότι. Ό,τι γούστα έχει ο καθένα. Σε ποια πόλη να με πετούσαν εμένα. Να μας πούν. Να μας πούν. Ναι. 9.55 και ενώ μήνυμα στο 54.340. Μας έφαγε το 4-6 γκολ η Ρεάλ. Όσοι το παίξανε. Ποιος θα παίζει άντερ αυτό το παιχνίδι, ας πούμε. Με το σωσία του γιατρού. Έχασαν κάποιες ευκαιρίες. Μα και άλλοι χάσανε. Ναι. Εγώ το γύρω-γύρω έβλεπα για να είμαι ειλικρινής. Και ξέρω κάποιον που θέλει να αυτοκτονήσει. Ακούει πολύ καζατζίδι αυτόν τον καιρό. Ας αυτοκτονήσει αφού είναι αυτή η επιθυμία του. Έτσι δεν είναι. Τι θα ακούει. Ας ακούσει Duran Duran, ας ακούσει ξέρω εγώ rock and roll, ας ακούσει ξέρω εγώ την Κονιόρδου, ας ακούσει κάτι άλλο. Κονιόρδου. Ναι, να ακούσει κάτι άλλο. καλά ματσάκια έχει σήμερα, κακά τα ψέματα. Ο Κλόπ έκανε μεγάλη ιστορία με τα 6 γκολ. 7 μου φαίνεται. 7 έβαλε. Ναι. Πουλουλαρισμό με 7 συν. Όποιος το έπαιξε και αυτό κονόμησε. Ο Ρονάλντο δεν τα πήγε πάλι καλά, έχασε γκολ. Εντάξει. Ο Αποέλ, ναι. Ο Αποέλ με τον Δόνι 1-1 με την Ντόρτμουντ και θα μπορούσε να την κερδίσει κιόλα από τα στιγμιότυπα που είδα. Και θέλω να κάνω μια ερώτηση τους φίλους του ΠΑΟΚ. Δεν θέλω να τους τσιτώσω πριν το πέρασμα με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι. Στα χρόνια του Σαββίδη, ποιον θεωρούν καλύτερο προπονητή που πέρασε από τον ΠΑΟΚ? Πέρασε προπονητές από τον ΠΑΟΚ. Πέρασε ο Μπόλωνη, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Πέρασε ο Δόνης, πέρασε να πούμε ο Στανόγεβιτς, πέρασε να πούμε ο Ίβιτς. Ο Τούντορ. Πέρασε ο Τούντορ. Ναι. Ποιοι άλλοι περάσανε? Αναστασιάδης. Ο Άγγελος. Ναι. Πέρασαν αυτοί οι προπονητές από τον ΠΑΟΚ. Θέλω να μου ψηφίσουν τον καλύτερο. Γιατί. Άστο αυτό εδώ γεμάτο είναι, να μέσα να πετάξει το κουτί. Δεν θέλω νερό, οικονομία κάνω. Αυτό το πήρα κούτρα από το μαγαζί. Ναι, μην βγάζει τη φορά τώρα. 9.55 λοιπόν και ενώ μήνυμα 54.340. Πιστεύω ότι ο κόσμος οικονόμησε στο στοίχημα και από ό,τι διάβασα και στην προηγούμενη εκπομπή στα μηνύματα, πήγανε πολύ καλά οι Μετροπολίστες και ο Κόκκινος και ο Ραγκάτσης και όλοι. Τεριακής, όλοι οι Κουλιανοί έμαθα πήγανε πάρα πολύ καλά. Πιστεύω δηλαδή ότι αυτή η μέρα ήταν καλή, οι προσεγγίσεις ήταν καλές και έγινε καλή μελέτη να πούμε με όλα τα παιδιά. Εγώ τον έδωσα τον Οδυσσέα μια τετράδα, λέω 3-4. Αυτός ήθελε να τα πάρει όλα τα λεφτά ο παλιοκαβαλιώτης να πούμε, κατάλαβες. Πού ήθελε να πάει να πούμε, στο Μαρίν να βγει κανένα ποτό. Το Μαρίν δεν ξέρω αν άνοιξε εκεί πέρα, το χειμωνιάτικο. Λοιπόν. Η φωνή σου είναι χάλια, Κωστάκη, να προσέχεις, μην κρυολογήσεις, τα ρήφας γελαστός. Κοίταξε, εγώ πέρασα αυτή την ίωση που γρατζουνάει ο λαιμός, η μύτη βουλώνει, τρέχουν μίξες και χλέπες βγαίνουν από τα πνευμόνια. Και κρατάει 10-12 μέρες. Χωρίς πυρετό, αμπύρετη. Απύρετη. Ιωσούλες, εντάξει. Ιωσούλες, ας πούμε που. Της εποχής. Ναι, γρατζουνάει ο λαιμός. Λίγο η μύτη, λίγο λαιμός. Λίγο μύτη, λίγο αυτό. Λίγο βιχαλάκι, εντάξει. Εντάξει, εγώ είμαι και της υγιεινής, να πούμε. Και ήπια και λίγο μουισκάκι το Σάββατο για να περάσει το κρύωμα. Πιστεύω να έγινε καλή ιστορία να μου εντάξει. Τη στάχτη δική σου στον κόκκινο να τη δώσουν, οι φωνή σου είναι χάλια. Καλημέρα, να πες ένα, θα σε πετούσαν τη στάχτη σου στη Βέρεια, στην αμαρτωλή πόλη για να τη στοιχειώσεις, λέει. Στοιχειώσεις. Ναι. Κοίταξε, αν ήταν σε μια πόλη να με πετάξουν στη Βόρεια Ελλάδα και να μην ήταν η Θεσσαλονίκη, εγώ θα ήθελα στην Καβάλα να με πετάξουν, να πούμε. Για να είμαι ειλικρινής. Ναι, πολύ ωραία πόλη. Καλή πόλη. Ναι, ναι. Να με πετούσαν εκεί στην. Που είναι εκεί το κάστρο επάνω. Ψηλά, ψηλά εκεί στον Καναδό, την πίσω μεριά εκεί πέρα να με πετούσαν εκεί σε μια γειτονιά. Ναι. Και να πετούσε ο Ιστάκτη δεξιά-αριστερά, θα έβρισκα εγώ. Σα Στάκτη θα τρυπώσω να πούμε. Ναι, πίσω από το άνθρωπο και το κήπεδο τη Καβάλα εκεί του.
του Βασίλη Δανίλη, το φάντασμα. Βασίλη Δανίλη. Ζει ο Δανίλη. Ζει, είναι 79. Ζει, ναι. Έπαθε κάτι πράγματα και έπαθε κάτι κατάσταση. Ναι. Τι. Όχι, ρε, μην το πει. Μην ακούσουμε τίποτα. Προσέξτε το. Σταμάτα, ρε. Θα σε πάρω το μικρόφωνο, ρε. Ξαναπετύχει. Σκάστα. Στα να σηκώσει τα χέρια του. Μας ακούει ο Γρηγόρης τώρα, περίμενε τώρα, θα σε ακούει. Αυτό, ναι. Τώρα ο 31χρονο Φανφάνης να λέει, μην πεις, μην με ρωτήσεις αν είμαι καλά και τα λοιπά, γιατί λέει, ο Παναγιωτόπουλος χθες τον έπιασε στο στόμα σου, λέει, σήμερα λέει πέθανε. Γενικά τον μιλες, στον Ήμπρο, μιλες, μου, μιλες. Ναι. Είχα πάει επάνω που είχε κάνει την εγχείρηση, του λέω μη φοβάσαι, λέω αυτά τα πράγματα, λέω, αν δεν πέσει μετάσταση 2-3 αυτές, το πολεμάς. Εντάξει, είχε λόγος, ναι. Εντάξει. Εντάξει, εντάξει. Λοιπόν, έχει πολλά μηνύματα, ρε. Ραπτόπουλε, θα ήθελε να προπονητή στον ΠΑΟΚ τον Τζόνι Αναστασιάδη, ο οποίος προπονεί μια μικρή ομάδα στην Αυστραλία. Όχι, τον Τζόνι Αναστασιάδη δεν θα τον ήθελα προπονητή που προπονεί μια μικρή ομάδα στην Αυστραλία. Εγώ προπονητή θα ήθελα να είχα τον Άγγελο τον Αναστασιάδη, τον Νίκο τον Αλέφαντο, τον Κώστα τον Καραπατή. Γενικά φρενοβλαβείς να πούμε προπονητές, όχι εκρηκτικούς με ιδιαιτερότητες κτλ. Αυτούς τους προπονητές θα ήθελα να είχα προπονητές αν έπαιζα σε πολύ υψηλό επίπεδο. Άγγελο Αναστασιάδη, ας πούμε, θα ήθελα. Μας λέει ιστορίες εκεί για τον Ιησού Χριστό εκεί πέρα, για τη Μονή Σφιγμένου, τα συστήματα. Κατάλαβες. Τον Άγγελο θα τον ήθελα. Τον Αλέφαντο θα τον ήθελα να τον ήθελα. Στον Πάοκ λίγο δύσκολο. Ποιος? Ο Αλέφαντος. Ο Αλέφαντος έκανε στον Πάοκ 4 μήνες. Του διέλυσε. Ναι. 2 νίκες έκανε, μια ισοπαλία και. Ποια χρόνια? Το 88-89. 3-4 μήνες κάθισε εκεί. Έβγαλε γκάξερ στο Κιτσούδι. Έβγαλε τον Καραγεωργίου, ξέρω εγώ, συνομότη. Έβγαλε τον Αλαβάντα προδότη. Ο Νικόλας ήταν με τον Αλέφαντο φίλος. Πήγαινε, έβριζε τους παίκτες, φάγατε το δάσκαλο. Τέτοιες είχαν. Πάω με Δεθέογλου, Βουλινό, Κλάι Μάιν, τότε ιστορίες για αρκούδες. Τον Μάικλ Μπον Σεντερφόρ και τέτοια. Ναι. Αν ρωτούσε τον κόκκινο που θες να αφήσει τη στάρτη του, θα σε έλεγε ενδιαφέρει κανένα. Ναι. Λοιπόν, στη Βέρεια λέει ο ένας, ο άλλος λέει. Στο Μετρόπολης, γιατί όχι. Έτσι, ναι. Yeah. Την είχε ο Ανδρώνης εκεί στο γραφείο του. Ναι. Yeah. Για πες μου λίγο για τις... Αύριο, αν ζούσε, θα είχε γενέθλιο ο Μητσοτάκης, έτσι, ο Κωνσταντίνος. Θα έκλεινε 99. Θα έκλεινε τα 99 στις 18 Οκτωβρίου. Ναι. Yeah. Σωστά. Άρα, 18. Και κάποια άλλη διάσημη για γενέθλιο στις 18 Οκτωβρίου. Μερκούρι. Σαν σήμερα. Ναι. Και σαν σήμερα το Πασόκ στην Εκκλησία. Ναι. Έχουν γίνει πολλά 18 Οκτωβρίου. Και η Μερκούρη είχε σήμερα. Και η Μερκούρη. Ναι, ναι. Αυτή είναι το 20 γεννηθής. Το 20 γεννηθής πέθανε το 94. Ναι. Την οποία Ροζίτα Σόκου, η οποία Ροζίτα Σόκου. Ναι, Λάος Πασόκ στην Εκκλησία. Η οποία Ροζίτα Σόκου την είχε σκίσει. Αν βρει το ηχητικό Ροζίτα Σόκου εναντίον Μερκούρη. Και καλά έκανε. Την έλεγε ότι τα είχε φτιάξει με ένα Γερμανό εδώ πέρα στην κατοχή και παίρνει καλά. Έγινε Ροζίτα Σόκου. Ναι, ναι, ναι. Πω, τι Ροζίτα Σόκου είναι αυτή. Κάποια μέρα ένα τύπο στη γειτονιά περνούσε με το ποδήλατο και λίγο χαζούλη ήταν και τα λοιπά, όχι πιο πολύ από εμά. Και λέει γεια σου Ραπτόπουλε, Ροζίτα Σόκου του ραδιοφώνου. Ροζίτα Σόκου του ραδιοφώνου. Λοιπόν. Ο Γκουαρδιόλα, κάναμε μελέτη με τον γιατρό τον Ηρακλειδέα και είδαμε ότι καταναλώνει πολλές δυνάμεις και δεν κάνει καλή διαχείριση δυνάμεων, οπότε το πληρώνει. Είναι ένα θέμα το οποίο και στοιχηματικά μπορεί για τους κουμαρτζίδες να παίζει ρόλο. Ο Γκουαρδιόλα είπε στη συνέντευξη τύπου πως ήταν η επιλογή. Η Μελίνα πρώτον είχε ένα μεγάλο πρόβλημα. Δεν έπαιζε τη γυναίκα, έπαιζε σαν τραβεστή. Η ίδια από μικρή ήθελε μόνο να γίνει στάρ. Το μόνο που με νοιάζει στο Top Capi είναι να μου αγοράσει η παραγωγή 5 γούνινα πανωφόρια. Από την άλλη έχει δοθεί μια υπερβολική διάσταση για την αντίστασή της. Έλα καλέ. Κατά της 7ετίας. Έλα καλέ. Ποια αντίσταση τώρα μιλάμε. Ξέρω πάρα πολύ καλά ότι δεν έκανε τίποτε ως υπουργός πολιτισμού. Μοναδικός της στόχος ήταν η επιστροφή των μαρμάρων του Παρθενώνα. Ήταν δικό της οραματικό και αποκλειστικό της Μελίνης. Μα πήγε εκεί και δεν ήξερε ποια ήτανε. Τη μάζεψαν από μια άλλη αίθουσα. Όχι, δεν είναι αυτά, είναι τούτα. Δεν ήταν τελείως αγράμματη, παιδιά μου. Αγαπάω Ροζίτα. Ροζίτα, πολύ καλή. Θα ήθελα να την έχω γιαγιά. Εκπομπή στο Μετρόπολης.
Θα ήθελα να έμπαινε σε μια μηχανή του χρόνου η Ροζίτα Σόγκου από 93 χρονών που είναι σήμερα να γινόταν 63 και να παίρναμε μια εκπομπή στην τηλεόραση εγώ με τη Ροζίτα Σόγκου και τον Κόκκινο. Να η ευκαιρία. Να η ευκαιρία. Εγώ ο Κόκκινος και η Ροζίτα Σόγκου. Θα ήθελα εγώ 4 μέτρα φτιάρι, 8 μέτρα η Ροζίτα Σόγκου και ο Κόκκινος θα. Ακούς, ναι. Ο Κόκκινος θα ήταν ο αντίθετος, θα έβλεπε όλα ωραία. Μήπως κάνετε λάθος, κυρία Δοδίτα. Μήπως κάνετε λάθος, κυρία Δοδίτα. Λέγω μόνο το θεβασμό. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα. Κυλιθήθηκε 34, είναι πάνω. Σα είπα μόνο το θεβασμό. Ναι. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Μεγάλος διαγωνισμός στο Μετρόπολης 95,5 σε συνεργασία με τη Volton. Δωρεάν ρεύμα για έναν ολόκληρο χρόνο. Να σου δίνουν τη δυνατότητα να έχεις δωρεάν ρεύμα για ένα χρόνο είναι ανεπανάληπτη προσφορά. Είναι η καλύτερη προσφορά του Μετρόπολης, εντάξει. Ναι, και να σου πω κάτι. Και της Volton φυσικά. Γεια σας. Γεια σας. Εστίρ στο μικρό. Ναι, Volton. Volton, μπράβο, είπε ο συνθηματικός, συγχαρητήρια, κερδίσατε. Έλα, Δημήτρη. Μάλλον θα έρθει. Καλημέρα, Volton, λοιπόν, κύριε Volton. Γεια σου. Καλημέρα, Γιώργο Μανολόπουλε. Volton. Νομίζω είναι τυχερή σου μέρα σήμερα. Φτάνει να μας πεις κάτι που περιμένουμε να μας πεις. Volton, φυσικά. Η λήψη των συμμετοχών συνεχίζεται σε όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού. Παράλληλα, συντονίσουμε το Μετρόπολης 95 και 5 στις 9 και 4, 12 και 4, 3 και 4. Μόλις ακούσεις το όνομά σου, κάλεσε στο 2310-909090. Μέσα στα επόμενα 30 λεπτά, πες το συνθηματικό Volton στον αέρα και κέρδισε. Και μην ξεχνάς, και μόνο η συμμετοχή σου κερδίζει. Δώρο για όλους, ένας μήνας ηλεκτρικής ενέργειας. Powered by Volton. Ρεύμα εμπιστοσύνης. Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να ακούσουμε ένα απόσπασμα δανταϊστικής ποίησης. Απλώθηκε σκοτάδι στο λαμπρό ήλιο. Βούτυρο η μαργαρίνη γύρω-γύρω. Κόκκινα περιστέρια 24 καρατίων τυποποιήθηκαν από 110 καροτσάκια. Τραλαλά. Λαλαλαλαλαλα. Λαλαλαλαλα. Τώρα θαυμάστε τα υγιεινά γαλάζια μάτια του ξυπνητηριού. Κάπου θα βρείτε έναν έφηβο σκόρο που φτερουγίζει στη βιβλιοθήκη. Και τόσο κούφια διπλοέκλασε, ώστε ξεδίψα σαν σκυλάκια δαλματίας. Σου φαίνεται παράλογο αυτό το ποίημα. Αλλά δεν σου φαίνεται παράλογο να ακούς ξανά και ξανά το ίδιο ποιηματάκι και τις ίδιες προσφορές delivery. Deliveras.gr. Βρες τώρα άπειρες, λαχταριστές, χορταστικές, αποκλειστικές, super duper προσφορές για online delivery στο πανεύκριστο υπερταχύτατο app του Delivera χωρίς να παραλογίζεσαι. Πεινάς, Deliveras. Ο Ηρακλής είναι εδώ. Ζωντανός. Ατόφιος. Γίνε και εσύ συμμέτοχος στο όνειρο της αναγέννησής του αγοράζοντας εισιτήριο διαρκείας. Πληροφορίες και εγγραφές 2310-207-715 και στα γραφεία του Γυμναστικού Συλλόγου στο Κατσάνιο. Rag and Bone Man. Live in concert. Grand Reserve Tour. Principal Club Theater. Παρασκευή 12 Μαΐου. Εισιτήρια προπολούνται Ticket House Musicland και tickethouse.gr. Rag and Bone Man. Don't put your life. Χορηγός επικοινωνίας Αθλητικό Μετρόπολης 95,5. Στη επόμενη λακκούβα στρίψτε δεξιά. Πού σου πάει τα μορτισέρ. Σε 2 μέτρα κλειστή στροφή δεξιά. Σε 15 μέτρα στο. Περνάει κοπάδι με πρόβατα. Ουφ παρατρίχα. Και μου το είπε, συνάδελφος, μου το είπε. Go the other way. Βγάλε e-way. Επαγγελματίας οδηγός. Αποκτήστε σήμερα δωρεάν το e-way από τον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου. Κερδίστε ασφάλεια και οικονομία με τις προνομιακές τιμές e-way. Πληροφορίες στο aegeanmotorway.gr. E-way και φύγα. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή.
How about playing something different? Αυτό λοιπόν για τους κουμπαρτζίδες και τη City, όπου τον Γκουαρδιόλα το συγκρίναμε με τον Τενέ, ότι του Τενέ οι ομάδες και του Γκουαρδιόλα φουλάρουν στην αρχή του πρωταθλήματος και πέφτουν μετά. Λοιπόν, ο Γκουαρδιόλα είπε, μας δικαιώνει δηλαδή, και εμένα και τον γιατρό, τον Ξανθιώτη, είπε στη συνέντευξη τύπου πως ήταν επιλογή του να παίξει στο πρώτο μισάωρο στα κόκκινα για να καθαρίσει γρήγορα το μάτς και να κάνει διαχείριση μετά. Αυτό είναι και ρίσκο βέβαια, γιατί μπορεί να μην τα βάλει στα γκολ. Ή να τα βάλει και να τα φας μετά. Λοιπόν, τη θεωρεί τελικά μια μέτρια επιλογή αυτό που έκανε, στην αυτοκριτική που έκανε μετά το παιχνίδι. Ωραίος ο Γκουάγκιορ. Ατάκα προπονητή, Νάπολη. Επιλέγω να μην βλέπω ολόκληρα τα μάτς τη City για να μην με πιάνει κατάθλιψη. Μάλιστα. Και ο γιατρός λέει. Τελειώνοντας, ο Γκουαρδιόλα είπε πως το στυλ παιχνιδιού της Νάπολη με 3-8 εξτρέμ και 3-9 εξτρέμ είναι ότι πιο περίπλοκο έχει συναντήσει. Και όσο περνάει ο χρόνος, αυτό σε εξοντώνει πνευματικά, γι' αυτό φούλαρε από την αρχή. Είχε στρατηγική δηλαδή. Είχε στρατηγική. Είχε λόγο που πήγε φουλαριστά στην αρχή. Νίκος Εφοριακός, κάθαρμα από τα λίγα. Εσένα μπροστά στην θύρα ένα με τους ιερολογίτες, για τον Γρηγόρη περίμενα να πεις μπότσαρ 150. Γιώτης. Ναι. Ναι. Ναι, αλλά βέβαια οι ιερολογίτες εκεί αν ήταν ιστάκτη θα ερχόταν σουπεράδες, θα την καταβρέχανε να πούμε σε δύο μέρες. Λοιπόν, μεγάλη κόντρα. Ναι. Μεγάλη κόντρα. Με τους τότε σουπεράδες, τώρα με αυτούς δεν έχω τίποτα. Με τους παλιούς σουπεράδες τους είχα μεγάλη κόντρα. Άρα δεν πάμε για χαριλάω. Όχι, με αυτούς λέω δεν έχω θέμα. Τη νέα γενιά δεν έχω θέμα. Άρα μπορεί να πάμε. Τώρα μπορούμε να πάμε. Ναι. Πρέπει να βρεθούν τίποτα παλιοί και να πούνε βαράτε τον και να. Το όχλος, ξέρω εγώ, υπερέωθα ατμόσφαιρα. Κωστή, φαντάζεσαι τον κόκκινο στο ρόλο του Κούρκουλου να φωνάζει όχι άλλο κάρβουνο και να το παίζει λαϊκό ήρωα στην πλατεία του Αναϊθαράπη. Ναι. Μόνο που ο κόκκινος δεν είναι τόσο ζεν πρεμιέ. Είναι ζεν χοντριέ. Βγήκε ο Κούγια στον Γεωργίου και έγινε χαμό στο όμαθα. Πολλοί λένε για Άγγελο Αναστασιάδη, καλύτερο προπονητή και στο κινητό, άγνωστη. Για ότι ήταν ο καλύτερος προπονητής επί περιόδου Σαββίδη στον ΠΑΟΚ. Εγώ θα πω ότι θεωρώ το Δόνι. Σε τακτικό. Όχι άλλο κάρβουνο! Όχι άλλο κάρβουνο! Λοιπόν, καλύτερος προπονητής στην εποχή Ιβάν στον ΠΑΟΚ για μένα ήταν ο Δόνις. Επιθετικό ποδόσφαιρο, αλλά είχε υλικό καλό. Είχε να διαχειριστεί και τον Καρσία που δεν τον έπαιζε, δεν τον έβαζε και οι βλάχοι παοξίδες τον φάγανε. Αστέριος από Άγιο Πρόδρομο Χαλκιδικής. Εκεί που πήγες πέρσι λέει και έφαγε σουβλάκια. Μια φορά το χρόνο πηγαίνω και κοπανάω κάτι σουβλάκι. Ναι. Κάνω κρεατοφαγία. Λοιπόν, καλημέρα, να πούμε ο 923 και στέλνω τα χαιρετίσματά μου σε ένα ξανθό πλασματάκι στην Τουλούζ της Γαλλίας. Μάλιστα. Τι έγινε, Κωστάκη? Σε γουστάρει χωριά της, 910. Με 20 παίκτες γεμάτο ρόστερο, ο Στέφανς τελείωσε με 69 βαθμούς με 11 παιχτάκια. Ο Άγγελος τελείωσε με 65. Ο τύπος είχε τον Τανδάρη και τον Κολάσα πρώτους μέχρι τη μέσα Γενάρη. Μακράν ο καλύτερος στη μετασάντους εποχή ήταν ο Στέφενς. Λέει ο 9-10. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Έχουμε τη Μερκούρη, την οποία και εγώ δεν τη χωνεύω, γιατί είναι από τους ανθρώπους που κάνανε τίποτα, το μηδέν, και την πέρασαν στη ζωή αυτή, ότι ήταν μεγάλη Ελληνίδα, ωραία γυναίκα και μεγάλη ηθοποιός. Ηθοποιός ήταν της πλάκας. Πρώτον, Ελληνίδα ήταν της πλάκας, δεύτερον, και από γυναίκα ήταν κακάσχημη. Δηλαδή ήταν ο Σαραβάκος έκανε λέει καμιά δεκαπενταριά συνεδρίες όταν πήγε στο τελικό του 1986 εκείνο το μάτς Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 4-0 στο τελικό κυπέλου με τον... ποιος ήταν προπονητής του Παναθηναϊκού ρε, το 86 γαμότο. Ο Πίτερ Πάκερτ. Ο Πίτερ Πάκερτ πρέπει να ήταν με Αντώνη Γεωργιάδη που έβριζε Παναγίες στο 4-0. Και πήγε μετά η Μελίνα Μερκούρη να δώσει επί Πασόκ τα μετάλλια στους ηττημένους και το κύπελο στους νικητές. Και αρχηγός των νικητών ήταν ο Σαραβάκος. Το 61 γεννημένος ο Σαραβάκος ή το 60 είναι, 85-25 χρονό παιδί να πούμε κτλ. Το 85 η Μερκούρη 20-30-45 χρονό με τη Μασέλα εκεί κτλ. Πήγε το Φιλής και τραβήκτηκε ο Σαραβάκος. Και καλά έκανε, σου λέει, κολλήσω τίποτα. Υπάρχει καμιά. Αυτό το. Ναι, πρέπει να το βρούμε αυτό. Πάει ο Σαραβάκος να το φιλήσει η Μερκούρη και ο Σαραβάκος ηχαίνεται να πούμε και τραβιέται. Και κραγιόν, τέτοια πράγματα. Τι κραγιόν έχει, Μασέλα με κραγιόν και. Το 61 γεννημένο μου λέει.
61 γεννημένο, 71, όχι 24 χρονών, πήγε 65 τώρα, σαν Λουκούμι να πούμε. Πήγε το ρουφίξι η Μερκούρη. Δεν ήξερα ότι. Καλά, ήταν και μόνοι του. Εντάξει, Λουκούμι μέσα. Για το φιλίσιο, παιδί μου, λίγο τον υδρότα να μυρίσει τον αντρικό ατράκι, γιατί είχε στο έργο με το Φούντα, είχε μυρίσει εκεί το Φούντα που έπαιζε τον. Τη έμεινε. Ναι, τη έμεινε, α πούμε, και τα λοιπά. Και τα μάρμαρα, ποια μάρμαρα τώρα. Τα μάρμαρα, πάνε τα μάρμαρα. Τα μάρμαρα έφερε τα. Αν τα φέρει τα μάρμαρα. Και εκείνοι κάνανε ένα μουσείο και να πηγαίνανε εκεί οι κουρμπαγλάδες να φύρανε από 20 ευρώ ο καθένας που πήγαινε και τα λεφτά πήγαιναν στο ελληνικό λαό. Να έγινα, να έλεγα μπράβο, τα μάρμαρα. Τώρα τα μάρμαρα, πήγε Μερκούρη, δεν τα μάρμαρα. Αν φέρεις τα μάρμαρα, κύριε Μερκούρη μου, γλυκιά μου, να τα φέρεις στην Αθήνα, στα μισά στη Θεσσαλονίκη και στο. Πού ανήκαν τέλος πάντων τα μάρμαρα, στην αθηναϊκή κοινωνία. Ο Παρθενώνας ήταν. Βάλε και ένα μουσείο, βάλε τρεις πασοξίδες τεμπέληδες εκεί να κάνουν τους φύλακες. Βάλει νεοδημοκράτες, τι ήταν εκεί πέρα. Μόνο τρεις, κάτσε. 5, 10, 20, ξέρω εγώ, δώσουν από 1000 ευρώ να κάθονται και να ξύνουν τα φρύδια τους. Ναι. Και κοπάνε. Αυτά είναι τα μάρμαρα, να κονομάμε από τα μάρμαρα. Εδώ πήγε ο Κόκκινος ταξίδι του μέλλοντος στη Φοντάνα, τη Τρέμει, πώς τη λένε. Τρέβει, πώς τη λένε. Είναι ένα βρωμοπηγάδι εκεί. Συντριβάνι, να πούμε τις πλάκες εκεί πέρα. Ένα βρωμερό συντριβάνι. Πάνε, πετάνε κάτι δεκάρες εκεί. Ο Κόκκινος βούτυξε, πήρε τις δεκάρες που πετάξαν οι άλλοι. Φήμες. Ναι, πώς. Φήμες. Πώς. Τι να ορκιστώ. Ότι βούτυξε. Γιατί. Τι να ορκιστώ. Ορκίζομαι. Αφού δεν πιστεύω. Πού σου. Όχι, όχι. Διαγώνιο έκανε. Διαγώνιο έκανε. Το σήμα του ακατάλληλου έκανε. 9.55 κενό. 54.340. Λοιπόν. Τι αφήσαμε. Ωα! Έχω ένα ωραίο θέμα. Είπαμε για μπάλα. Είπαμε για κούρκουλο. Είπαμε για αυτό. Έχουμε και ένα ωραίο θέμα. Λοιπόν. Βγήκε η απόφαση στο εφετείο για την κοπέλα που τη λένε Ιριάννα. Μπράβο. Εγώ δεν θα πω σε περιπέτεια να πω έχει δίκιο η Ιριάννα, δεν θα πω σε τέτοια ιστορία. Αν δεν είμαι μπροστά, δεν ξέρω καλά τι. Πάντως η κοπέλα τώρα είναι έξω, ας πούμε, ο φίλος της και μπήκε αυτή μέσα. Εντάξει. Τι. Μέσα κι αυτός είναι. Αδύο μέσα. Συγγνώμη, είμαι πάρα πολύ προηγμένος. Τι δεν μου κολλάει. Δεν κάηκαν τράπεζες, δεν κάηκαν κάτι. Δεν βγήκανε να οχλαγωγήσουν αριστεροί. Δεν τους είδα εγώ. Από την Ευελπίδα μου έγιναν επεισόδια. Σκοπός είναι να γίνουν πανελληνίως. Δηλαδή τι σημαίνει ότι ο Βησουέ... Σημαίνει ότι αν ήταν αυτός εδώ που είδα τους εξωγήινους, πώς το λένε, ο Μητσοτάκης, συνομίλησε με τους εξωγήινους απάνω στο Λυκαρπιτό. Όταν το έκανε αυτό θα είχε καλή Αθήνα, εντάξει. Εγώ λέω ότι η Τσιμισκή θα γινόταν της Μουρλής. Τι σημαίνει αυτό. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι άλλο. Ποιο? Εσύ τώρα και εγώ μιλάμε λίγο κάπου. Μα είναι ΣΥΡΙΖΑ επάνω. Μισό. Είναι μέσα η κοπέλα. Μισό. Αν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή, συγγνώμη, θα το πεις. Αυτό είναι γνωστό που. Αν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, αντιπολίτευση τώρα, δεν θα έβγαινε ο Τσίπρας να φωνάζει εκεί. Η άλλη γουρούνα, ο Πολάκης, ας πούμε. Να... Ο Αλέφαντος το είπε. Ναι. Άμα το βάζω τον Αλέφαντο, τον κοπανάει άμα διαμαρτυρηθεί. Το δει τα σόδια να πούμε και τέτοια. Ναι. Κατάλαβε τι θέλω να σου πω. Ναι. Θα γινότανε μανούρα. Αυτό είναι γνωστό όχι μόνο για την Ιριάννα, είναι γνωστό για όλα τα θέματα τη κοινωνία. Ναι. Που εδώ και 2-3 χρόνια είναι σε καταστολή. Γιατί δεν βγαίνουν οι συνάδελφοι να φωνάξουν και οι αριστεροί και να οχλαγωγήσουν τώρα που ας πούμε φύγανε 1,5 εκατομμύριο παιδιά στο εξωτερικό. Που οι συνταξιούχοι παίρνουν 300 ευρώ που πεθαίνουν στα νοσοκομεία, αβοήθητη κτλ. Γιατί δεν το κάνουν. Γιατί γίνανε δεξί, ρε φίλε. Γιατί εξουσία. Η εξουσία, ρε φίλε, είναι γλυκιά. Πώς θα γίνει. Δεν είναι δεξί. Έγιναν εξουσία. Απλά. Εντάξει. Εξουσία τι σημαίνει, είμαι δεξιός. Έτσι που έγινε ο κόσμος, τι να σου κάνουν δύο κάνες. Έπρεπε να έχει χιλιάδες κάνες αυτό το τουφέκι και να αρχίσει. Μπαμ, 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 μπαμ. Να μην αφήσει βρωμιά για βρωμιά. Έτσι. Και φυσικά τις προάλλες μάθαμε ότι ο Αλέφαντος 12 χρονών έδινε τον καθηγητή του. Στο δημοτικό και έγινε ο λαϊκός ήρωας στα Εξάρχεια. Τώρα κάνει στροφή 180 μοίρα. Άλλο θέμα τώρα. Ναι. Αυτό είναι άλλο. Άλλο θέμα. Η Μαριάννα, πώς τη λένε. Η Ιριάννα έχασε την ευκαιρία της να είναι ο Τσίπρας αντιπολίτευση. Μήπως την αθώναν, μήπως ο δικαστής φοβόταν κτλ. Πώς έδιρα τον καθηγητή μου. Είναι ασύλληπτο, φίλε, έχει πολύ γέλιο. Πώς ήταν οι καθηγητές πριν από. Το δάσκαλο. Το δάσκαλο. Το 12 χρονών. Στην ηλικία της κόρη μου έδιρε τον καθηγητή. Στο δημοτικό. Μου το έχει πει. Για την Ιριάννα, να κλείσει το θέμα. Για την Ιριάννα. Έχει γίνει ομόφωνη καταδίκη από 3 εφέτες. Ναι. Ομόφωνη. Δεν λέω ότι. Περίμενε. 5 εφέτες απέρριψαν το πρώτο αίτημά της για αναστολή και άλλοι 5 εφέτες το δεύτερο αίτημα. Συνολικά 13 αποφάσεις. Δηλαδή 13 αποφάσεις εφέτες. Εγώ και εσύ μιλάμε λίγο καφενιακά και λίγο. Ούτε γνωρίζω, γιατρός είμαι εσύ, είσαι δημοσιογράφος, οτιδήποτε κτλ. Μιλάμε κτλ. 13 άτομα τα οποία όμως είναι νομικοί και δικαστικοί, ναι. Ομόφωνα, ναι. Έχουν αυτή την απόφαση.
Ναι. Προφανώς εμείς γνωρίζουμε καλύτερα. Ή οποιοδήποτε άλλος, ναι, αν είχαμε άλλη άποψη. Έτσι. Ναι. Βέβαια, θα πει τώρα κάποιος ότι η εξουσία δεν μπορεί να, πούμε, να επηρεάσει τη δικαιοσύνη με αυτή την 13 αποφάσεις. Ναι. Δεν μπορεί. 13 αποφάσεις. Είναι πολλές. Ναι. Είναι πολλές. Τότε γιατί να μην βγω κι εγώ, ναι, αν κάνω κάτι. Ναι. Γιατί να μην βγεις κι εγώ. Κοίταξε, ρε γιατρέ μου, γλυκέ μου. Όταν τα ισόπια στην Ελλάδα δεν είναι πάνω από 10 χρόνια. Και αυτή θα βγει. Θα βγει και αυτή. Εντάξει. Γιατί. Άσε που η φυλακή είναι καλό σχολείο. Θα τιμωρηθεί και πράγμα, θα είναι... Αν είναι σωστό, θα τιμωρηθεί και θα βγει. Όπως όλοι. Μπορεί να το βρούμε. Λοιπόν, αν είχα ραπτόπουλε τη στάχτη σου, θα την ανακάτευα με πετρέλαιο για να ανάψω τη σόμπα, λέει ο φίλος. Πάρα πολύ με αγαπάει, πάρα πολύ με εκτιμάει. Θα... Με τη στάχτη. Θα την ανακάτευε με τη σόμπα με την υπόλοιπη. Α, με την άλλη. Να καώ έως καμένος, να καώ και ακόμα περισσότερο. Για το κάνουμε εδώ, American Bar. Λοιπόν, δεν είπα το Στέφεν Ρεράπ, τον Άγγελο είπα. Αυτός είχε κατσικά τσανδάρι πρώτος στη βαθμολογία. Ποιος Στέφεν, συγγνώμη, έτσι όπως έγραψες γλυκέ μου το μήνυμα. Έτσι όπως έγραψες το μήνυμα, νόμιζα ότι έλεγες για το Στέφεν. Γιατί μου χρησιμοποίησες το Στέφεν, γιατί είχε παραπάνω βαθμούς ο Στέφεν από τον Άγγελο. Έτσι μου γράφεις, γλυκέ μου άνθρωπε. Έχουμε αφήσει τίποτα ασχολία στο γιατρέ. Ασχολία στο έχουμε αφήσει τίποτα. Όχι. Έχουμε κάτι το οποίο. Παγκόσμια μέρα τραύματος σήμερα και μεθαύριο στο επόρος, έτσι. Αυτά τώρα γιατί. Εσύ γιατί. Ναι, αυτά τα δει. Σου πω γιατί το είπα. Ποιο είναι το όφελος, ας πούμε. Θα σου πω γιατί. Για πες μου. Σου είπα για να σε τσιγκλίσω λίγο. Ναι. Ξέρω ότι είσαι. Σε νευριάζουν αυτές τις παγκόσμιες μέρες. Ναι, γιατί με νευριάζουν. Είναι ανούσιες, ρε γιατρέ. Έχει μερικές πολύ περίεργες όμως. Για να μάθω. Σήμερα γιορτάζει ο Τσίπρας. Γιατί. Και όλοι οι Σιριζέοι. Γιατί? Είναι παγκόσμια ημέρα, διεθνής ημέρα για τη γραβάτα. Σοβαρά. Ναι. Όχι, ας αυτό το γουστάρω. Διεθνής ημέρα γραβάτας. Ναι. Ξέρεις γιατί δεν φοράει γραβάτα ο... Είσαι χοντρό λαιμό γι' αυτό. Όχι. Τι? Φοβάται την κρεμάλα. Όχι. Ποιος αυτό, συμπαθητικός είναι, πλάκα κάνεις. 23 Μαΐου. Ναι. Παγκόσμια ημέρα χελώνας. Χελώνας. Η δικιά σου χελώνα. Ναι, χελώνα τη βλέπω. Εγώ πηγαίνω στην αυτή και την ταΐζω. 8 Αυγούστου. Ναι. Παγκόσμια ημέρα οργασμού. Οργασμό, τι. Τι. Ναι, αυτό δεν είναι. Ποιο το όφελος, δεν ξέρω, αλλά σου λέει ότι υπάρχει. Ναι. Λοιπόν. Γίνεται καμιά γιορτή. 8 Οκτωβρίου. Ναι. Παγκόσμια ημέρα αυγού. Το αυγό. Γιορτάζει το αυγό. Τι βλακίες. Ναι. Πραγματικά. Θα βλακίες είναι. Υπάρχει η πιο παλαβή ημέρα της χρονιάς, 21 Μαρτίου, συγγνώμη, 14 Μαρτίου, Παγκόσμια ημέρα μπριζόλας και πεολυχίας. Πεολυχίας. Μπριζόλας και πεολυχίας. Υπάρχει μια γιορτή στην Αμερική η οποία γιορτάζεται ταυτόχρονα αυτό το πράγμα. Τρώνε μπριζόλα και. Πεολυχία αυτό το πράγμα. Ναι, ναι, ναι. Όχι, δεν είναι αυτό το πράγμα. Πεολυχία δεν είναι αυτό που έδειξες. Ναι, δηλαδή. Αυτό κατά... είναι λακαμία. Αυτό είναι η πεολυχία. Α, το στόμα, ναι. Ναι, γιατί συνδυάζεται με την Παρθένα από τα αυτιά. Υπάρχει μια γιορτή στην Αμερική. Ναι. Εκείνη τη μέρα οι άντρες τρώνε μπριζόλα και. Μπριζόλα, ναι. Τρώνε μια μπριζόλα καλή και όπου ξαπλώνουν για να χωνέψουν την μπριζόλα. Δεν μπορούν να κάνουν τίποτε. Έχουν φουσκώσει για τη καμιά μπριζόλα τέτοια. Από τις μέρες της μητέρας, του πατέρα, των ερωτευμένων είναι σαν κι αυτές. Ρε παιδάκι μου, εμπορικά στέκουν αυτά. Εμπορικά. Κουνιέται το χρήμα. Δηλαδή υπάρχει. Ναι, αν υπάρχει. Γιατί δεν το ξέρω. Σε μερικές περισσότερες. Κάτσε να μας πει ο Γιάννης. Κάτσε ρε Γιάννη. Ναι. Στις μπριζόλες φεύγουν. Ναι. Κατανάλωση στο Γιάννη. Ναι, αν γίνεται καταναλώσεις και τέτοια, αυτό με ενδιαφέρει εμένα. Μητέρα, πατέρα, ερωτευμένο δεν έχει καταναλώσει. Έχει. Μητέρα, πατέρα. Στην Παγκόσμια ημέρα μητέρας. Έχει, τι γίνεται. Δεν τα ανθρωπολία και τα λοιπά. Ναι. Πάνουν λουλούδια στις μητέρες τους. Τον ερωτευμένο, 14 Φεβρουαρίου, πάρα πολύ. Πηγαίνουν. Βέβαια. Γλυκά, λουλούδια, δώρα, δεν τα λουλούδια, δώρα. Για να πηδήξουν. Πώς το ναι. Και στη μάνα, πάει η στιγμή, γιατί τη μάνα γεια σου μανούλα και τα λοιπά. Μόλις η μανούλα πέσει στο κρεβάτι, λες σε ποιο γεροκοπείο θα πάμε τη μάνα. Όχι, εγώ δεν την κρατάω. Όχι, κράτα την εσύ. Όχι, μόνο εγώ την κρατήσω. Α, αυτή είναι σε λέει. Τους κρατάει γιατί έχουν τη σύνταξη και οι πεινάνε, δεν έχουν ένα φάνη. Από συμφέρον τους κρατάνε. Και άμα πεθάνουν τους βάζουν και στο καταψύκτη να μέσα, τους κλειδώνουν κιόλα. Ενώ παλιά όταν τα πράγματα ήταν καλά, τους πετάγανε στο γεροκομείο. Έτσι είναι δυστυχώς ή ευτυχώς τα πράγματα, δεν μπορεί να τα αλλάξει κανείς, ούτε εγώ, ούτε ο κόκκινος, ούτε ο τερεπέγουνος, ούτε ο γιατρός, ούτε ο χιλιτίδης, κανείς δεν μπορεί να αλλάξει τα πράγματα. Λοιπόν, 9.55 και ενώ μήνυμα 54. Ναι. Υπάρχουν και μερικές όμως περιπτώσεις, ναι, οι οποίες είναι από. Πρέπει υποχρεωτικά να πάνε κάποια ηλικιωμένα άτομα και ο γιατρός είναι εδώ, να πάνε στο γεροκομείο ή σε κάποιο οίκο ευγυρίας. Εγώ τη μητέρα μου την πήγα. Στο τελευταίο 1,5 χρόνο. Γιατί χάσαμε 3 φορές και την ψάχαμε την αστυνομία. Πού με το Αλτσχάιμερ. Ναι. Είχε άνοια. Ξεκινούσε από εκεί. Ξεκινούσε να έρθει και από φόβο στο σπίτι.
και χάνονταν στον δρόμο. Άντε να ψάχνουμε με την αστυνομία. Μια δυο τη 5-10 μου λέει ότι θα πεθάνει, λέει ο γιατρό. Μόνο εγώ δύο ποτήρια ουίσκι και χάσα τον δρόμο τώρα. Πλάκα κάνει. Κοίταξε, εσύ δεν είσαι συνηθισμένο. Το ουίσκι δεν είναι ούτε ρετσίνα, ούτε το ενεργειακό ποτό που πίνει. Το ουίσκι, το ποτό θέλει ρέγουλα. Αυτό λε για τον κόκκινο. Ότι το φαγητό του και το ποτό του. Είναι ρέγουλα. Ρέγουλα. Από εκεί να μάθει. Ναι. Το ποτό θέλει ρέγουλα. Ναι. Δηλαδή θα καθίσει να δει ένα μάτσο, δεν θα πει 5 ουίσκι. Ναι. Εσύ πει 5 ουίσκι σε ένα μάτσο. Μα ήταν γλυκό, ρε Γιάννη. Δεν έκαιγε. Και τι έγινε, ρε φίλε, που είναι γλυκό. Νόμιζα ότι ήταν γλυκό, το έπινε. Σ' αρέσει όταν είναι γλυκό ένα πράγμα, ε. Εντάξει, βάλε. Να πάρω μέλι, να βάλω κάπου να στο δώσω. Εντάξει, αγόρι μου γλυκό, εσύ. Παλικάρι μου, εσύ. Να ήπρε όλα που λέγαμε μετά. Γιατρέ, είσαι πολύ πονηρό. Εορταστικό. Άλλο, τι έχουμε. Τι άλλο έχουμε. Συζητήσαμε πολλά πράγματα. Ο Τσίπρας πήγε Αμερική. Γιατί? Για τον Τραμπ. Φυσικά θα πάει. Φυσικά και θα πάει. Όλοι οι Έλληνες πρωθυπουργοί πήγαν. Είναι θυμοτυπικό. Βέβαια. Πρέπει να. Όλοι έχουν πάει. Ναι. Από τον Παναγίτη Ποιος, το ποιος ήταν ο μοναδικός πρωθυπουργός, ναι, ο οποίος είδε δύο φορές τον πρόεδρο της Αμερικής. Δύο φορές. Δύο φορές. Τον ίδιο. Όχι τον ίδιο πρόεδρο, διαφορετικό πρόεδρο. Ο Τσίπρας. Όχι. Ο Τσίπρας είδε και τον Ομπάμα και τον. Ο Γέρος. Ο Σιμίτης. Ποιος? Ο Σιμίτης. Ο Σιμίτης. Αλλά και ο Τσίπρας είδε δύο όμως. Και τον Ομπάμα και τον. Και τον είδε εδώ τον Ομπάμα. Ναι, ναι. Μιλάμε για την Αμερική. Μιλάμε για το λευκό. Τον Λευκό τον Νίκο. Ο Σιμίτης ήταν 8 χρόνια. Ναι, γιατί όμως. Γιατί τη μία δεν ήταν προσκεκλημένος. Ήταν τότε που ήταν στον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών. Τι ήταν και υποχρεωτικά τον δεχτήκαν και εκεί. Εντάξει, ο Σιμίτης ήταν και Εβραίος. Δεν μπορούσε να παίξει γέλα σε ένα. Εντάξει, ρε παιδιά. Ομάδα να πούμε. Δεν είναι σαν το κόκκινο να πούμε του Μπιώτης και. Είναι όντως Εβραίος. Ναι, γιατί. Κοίταξε, το Σιμίτης, Σιμιτισμός, ξέρω κι εγώ, καμιά φορά. Όπως ο άλλος, Τέρενς Κουίκ, ας πούμε. Είναι κόκκινος, δηλαδή. Τι σημαίνει. Είναι κόκκινος, άμα το δεις. Όχι, δεν είναι κόκκινος. Μετά το ποτό, η μητούλα του είναι κόκκινη. Ναι, είναι κόκκινο μύτης. Όχι. Είναι σαν τον Μπόζο. Δεν σημαίνει ότι το όνομα σημαίνει και κάτι. Ο κόκκινος, όχι. Έτσι δηλαδή, Ραπτόπουλος, εσύ άμα σε βάλω κάτι στα δόντια θα μου ράψεις το πουκάμισο. Ραπτομηχανή είσαι. Εγώ Τερζίδης λεγόμουν. Ο παππούς μου άλλαξε το επίθετο. Τερζίδης. Τερζίδης λεγόμουν εγώ, αλλά μου άλλαξε το επίθετο ο παππούς ο Γιώργος. Γιατί? Έκανε κάτι μανούρες με τους Τούρκους, έκανε το μάγκα. Α, και το ψάχνα να το βρούνε. Κατάλαβα. Την έκανε. Ναι. Το λαμόγιο τι ήρθε εδώ πέρα. Μην βρει τον παππού σου. Παλιόπαιδο. Πήρε τη γιαγιά Ζαμπέτα, την έβγαλε την Παναγία. Την έβγαλε πραγματικά την Παναγία. Κομμουνίστρια η γιαγιά Ζαμπέτα, μου είπε. Η γιαγιά Ζαμπέτα έγινε κουκάπα-κάπα γιατί τη σκοτώσαν τον αδερφό στον Εμφύλιο. Και όλο το σόι πήρε και έγιναν αριστεροί και παοξίδες. Εκτός από τον πατέρα μου που έγινε παοξής, μετά έγινε αριανός. Και από εκεί που ήταν αριστερός έγινε μετά δεξιός. Δηλαδή ο πατέρα μου ήταν ιδιαίτερη ανώμαλη περίπτωση. Γι' αυτό έβγαλε σε ένα ανώμαλο. Και στο Πάο Κάρι, στο πρώτο Πάο Κάρι που έπαιξε εναντίον του Πάο, δεν τον μιλούσαν ένα χρόνο. Παοξίδες. Στην Τούμπα είχε πάει. Πάο Κάρι 2-3 με τα τρία γκολ του Πετράκη. Έχει πάει ο Θείος Σίμος, ο Θείος Τέλειος, ο Θείος Σιμολίγος. Από το χωριό, από τα Ούτσανα είχε κατέβει ο Θείος Ευκλήδης κτλ. Και του βρίζανε τη μάνα του πατέρα μου. Και του λέγανε, γιατί ρε παιδιά, βρίζετε τον άνθρωπο. Λέει, τη μάνα του, τι θέλετε, ρε δικιά μας μάνα. Γεια σα, παιδιά. Ο Θείος Σίμος έβριζε στο γήπεδο, πάω κάρι τη μάνα σου, έλεγε τον πατέρα μου. Και του λέγανε τότε ήταν φαίνεται πιο ήπιοι. Κύριε, λέει, σας παρακαλώ, εντάξει, κρίμα για το παιδί. Κύριε. Ναι, τι του βρίζει τη μάνα, λέει. Και δεν ξέρουν τι είναι, παιδί, εντάξει. Έβριζε τη μάνα του στο γήπεδο, ο άλλος, φίλαθλος. Έβριζε τη δική του τη μάνα. Πόσα από αυτόν πήρε. Το θείο Σίμω. Από αυτόν πήρε. Μάλλον από αυτόν. Γι' αυτό έχει βγει έτσι, ρε παιδάκι μου. Ο θείο Σίμω έλεγε αυτό το κάλιο πόσες γυναίκες στο Δευτέρι παρά στο αυτοκίνητο. Όχι, ο θείος ο Μπελελής, άλλωστε. Καλύτερα μια γκόμενα στο αμάξι παρά 10 στην ατζέντα. Σωστός. Σωστός. Πολύ σωστός, φίλε. Είναι αυτό που έλεγε παλιά να μακαντάσει, χωρέθηκε τώρα. Ναι. Τα καλά κορίτσια πάνε στον παράδεισο. Τα κακά κορίτσια στο κρεβάτι μας. Είχε μια Σιτρουέν Βάτρα που ήταν μεγαλοράφτης ο Θείος Μπελελής. Ήταν και ωραίο παλικάρι, ωραίος άντρας. Έβλεπε τα μούτρα της θείας Ευδοξούλας το πρωί που ξύπναγε. Πού να κάτσεις. Έλεγε ο πατέρας μου, πω ρε, πού ξυπνάει ο άνθρωπος. Βλέπει εκείνη τα μούτρα, λέει. Πω από τον καημένο, έλεγε. Τα δικά του τα μούτρα που τα βλέπει η θεία, ρώτησε κανένα να δει πώ ήταν. Ποια θεία. Αυτή που ξυπνούσε η γυναίκα του. Η θεία Ευδοξούλα. Ναι. Όχι όμορφη ήταν, σαν τη Ξένια Καλογεροπούλου έμοιαζε, αλλά. Ήταν ωραία, Ξένια Καλογεροπούλου είναι ωραία. Ξυπνούσε με μούτρα. Ο Λινέος είναι. Άρα, έλεγε ο Μητάς,
ότι τα μούτρα τη ήταν ξινά. Δηλαδή με γουρσουζιά ξυπνούσε. Την έλεγε, λέει, καλημέρα, του τραβούσε μια γκρίνια, να πούμε. Τρελαινόταν ο Μηταράς. Άμα τον έκανε μούτρα και τέτοια. Λοιπόν, επειδή πρέπει να πάμε σε διάλειμμα και να ανοίξει γραμμέ. Και να ανοίξει γραμμέ. Γιατρέ, Εγνατία, πόσο είσαι? 63. Έτσι, μπράβο, έκτος όροφος. Εσύ το βρήκε. Εγώ το. Καλά, αυτό θα με τον λέει τέταρτο, θα σου λέγε πάλι. Και το τηλέφωνο? 282-400. Μπράβο. Ναι. Αυτό μπορεί να το κάνει τίποτα έτσι για να γίνει σωστό άνθρωπο. Κάνει συχνά πυκνά. Όχι, αυτό κάνει για το αυγενικό του κτλ. Ναι. Τίποτα για να σταματήσει να πειράζει τον κόκκινο. Μπορεί να το κάνει τίποτα. Καταρχήν δεν νομίζω ότι κανείς το θέλει αυτό. Ένα είναι αυτό. Εγώ τον είπα, του λέω δεν μπορεί να κάνω μαζί. Εντάξει, με τίποτα. Μπορείς, με τίποτα. Μόνο ο Γρηγόρης μπορεί. Με τίποτα ο Γρηγόρης. Πόσο μεγάλο στομάχι πρέπει να έχει. Σαν πελάτης, ο γιατρός το μεσημέρι. Καταρχήν είναι το χωρητικό πάρα πολλών ατόμων. Έτσι που γνωρίζω εγώ τουλάχιστον. Ναι, και το δικό μου και άλλων. Για το δικό μου δεν ήταν? Ναι. Ποιο? Πριν έρθω στο Μετρόπολη. Αυτού δεν άκουγα. Αυτό και τον Παρασίδη άκουγα, το σχολεμένο. Ότι... Ναι, δε, είναι ένα δίπολο αυτό. Αξίζει δηλαδή ψυχιατρικής εκτιμήσεις όλο αυτό το θέμα. Είναι αυτό που κάνει ο Αρκάς, όποιοι έχουν διαβάσει τον Αρκά. Το δίπολο, ας πούμε, του ευγενή και του άξεστου, του πονηρού και του καλού αυτό, και του κακού. Αυτό, ο καλός μπάτσος, κακός μπάτσος και πάει λέγοντας το πράγμα. Δεν μπορεί να αναδείξει τον εαυτό του πλήρως μόνος του 100%. Με τον Γρηγόρη όμως απογειώνεται. Ναι, μου βγάζει θέμα το κόκκινο σήμερα. Ναι. Μου βγάζει τον εσωτερικό κόσμο. Είναι ασταμάτητος. Βέβαια, ξέρεις πόσοι καμιά φορά που ακούμε, δηλαδή είτε σε φιλικό σπίτι είτε σε καμιά ταβέρνα, σε ένα καφενείο μας. Σε ακούμε, ας πούμε, το βράδυ. Ξέρεις πόσες μπουνιές θέλουν να σε δώσουν κάποιοι. Και μετά λένε τον αγαπάμε. Ναι, αυτό και... πάλι πώς γίνεται. Ναι, ρε φίλε, δεν γίνεται. Σου είπα, είσαι το αγχολητικό τελείως. Ναι, είναι το yin-yang. Δεν υπάρχει περίπτωση. Καλό-κακό. Να σε πειράξει κάποιος. Ναι. Γιατί σε γουστάρουνε, πώς να σου πω. Εγώ, άμα τον κόκκινο με πάρει τηλέφωνο και εκτός αέρα, πρέπει να τον βρίσκω. Δηλαδή, παίρνει τηλέφωνο. Ρε εδώ, κοιμάται ο κόκκινος τώρα και τον, τον δουλεύεις. Τώρα, παίρνει τηλέφωνο. Είναι ευγενής. Ενοχλώ. Ναι, ενοχλείς. Το λογικό τι είναι να το πεις. Όχι, ρε, δεν ενοχλείς. Ναι, ενοχλείς. Να πάρω αργότερα. Όχι, να μην πάρεις αργότερα. Αφού ενοχλώ, δεν με ενοχλείς. Προχθές του στείλα 2-3 μηνύματα το μεσημέρι. Μετά τον έπαιρνα τηλέφωνο. Καμιά 4-5 κλήσεις τον έκανα. Ξέρεις τι πήγε. Πήγε έξω στην εφημερίδα και έλεγε: ο Χιλιτίδης με παίρνει το σηκώνω, θα με πλακώ στο ξύλο. Ενώ ξέρει ότι όποιος τον πειράξει θα του ρουφίξω το μάτι. Δεν το συζητάω δηλαδή. Ότι αν ο Γρηγόρης ήταν, λέω, π.χ. άθεος, π.χ. οτιδήποτε, αυτός θα ήταν φανατικός χριστιανός. Στο λέω τώρα, αν έρθει μια φορά Γρηγόρη. Ξέρεις ότι έχω φωτογραφίες. Κάποια στιγμή τον έκανα, μετατροπή τις βιντεοκασέτες του σε CD. Ναι. Έτσι, για να τις έχει αρχείο να μην χαλάσουν ποτέ. Ναι. Ξέρεις ότι τον έχω. Και στο γάμο του και να προσκυνάει η εκκλησία και να φυλάει. Α, έχω στοιχεία, έχω ντοκουμέντα. Άμα θέλει να τα βγάλω στο διαδίκτυο εγώ. Μπορώ να απαντήσω. Και να πάμε στο διάλειμμα. Είναι μία και ένα λεπτό. Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος σέβομαι τα πιστεύω των αλλωνών άσχετα στο ραδιό. Αυτό ναι, άσχετα ναι, εντάξει. Δηλαδή, αυτό... Εγώ θα προκαλέσω εδώ και τα λοιπά, αλλά στην εκκλησία δεν θα πάω να κάνω. Να φωνάζω, ξέρω τι είναι αυτά που και τα λοιπά. Ούτε θα πάω μια μπλούζα που λέει είμαι άθεος και θα πάω στην εκκλησία μέσα. Εννοείται αυτό το πράγμα. Μπορεί να μην το πιστεύω, να πάω για κοινωνικούς λόγους. Ή μπορεί να πάω, ας πούμε. Εγώ έχω πάει στη Μέκα, ρε φίλε. Ναι. Αλλά έκανα ό,τι κάνανε και οι μουσουλμάνοι. Μπήκα μέσα, το έβλεπα σαν, ναι, παιδί, σαν μουσείο. Σαν όπω πα και λε, Παναγία μου, τι είναι αυτό το πράγμα, ας πούμε. Αλλά δεν έκανα το σταυρό μου να είσαι χριστιανό και να πω ρε μαγλαμάδε, είστε μουσουλμάνοι. Όχι. Ήμουνα ήρεμο, κάθισα, το είδα τι κάνανε. Τον Παπαγιοργόπουλο δεν τον χώνευα από τη μάπα του χρόνια. Τι είχε η μάπα του Παπαγιοργόπουλο, ρε. Για παιδάκι μου, γιατί δεν. Για κουφτό. Γιατί τι έχει αυτό ο άνθρωπο. Δεν μ' αρέσουν τα μούτρα του, λέω. Δεν μ' αρέσει η μάπα του. Κάτι έχει η μάπα του Παπαγιοργόπουλου και δεν μ' αρέσει. Ενώ α πούμε ο Κοσμόπουλο, ο Μπουτάρη και αυτά δεν με ενοχλούν η μάπα του. Ο Μπουτάρη. Όχι, δεν με ενοχλεί. Δηλαδή. Ξέρεις γιατί δεν σε ενοχλεί? Γιατί δεν έχει ακουστεί τίποτε για τον δήμαρχο που να τον. Το λέει εκ πρώτης όπως που λένε αυτό που του βγάζει το πράγμα. Μπράβο, αλλά ξέρεις τι έγινε. Μπράβο, Παπαγεωργόπουλος. Ο Παπαγεωργόπουλος έτσι τον είχε στον Άι Θαλάσσιο. Τον έκανε ντου κάποια στιγμή, θυμάμαι έτσι. Ναι, το έχουμε συζητήσει. Να τον πλακώσω. Και κλειδώθηκε σε αυτοκίνητο, σε ένα μαύρο αυτοκίνητο, πριν βγουν αυτά στη φόρα, τα ήξερα εγώ. Και ήταν ένα μεγάλο αυτοκίνητο, ρόβερ, δεν ξέρω τι ήταν, έξω από το Καφτατζόγλιο στο μουσείο. Και... Όχι, ένα σάμπερ πινέκι, ένα σάμπερ, σουηδικό, σάμπερ δεν ήταν. Α, άλλο αυτοκίνητο, συγγνώμη. Του έχω ρίξει πολύ πράγμα. Και θα το πω και θα πάμε σε γραμμές. Και να ανοίξει γραμμές, 2-3-10-90-90-90, παιδιά, καλέστε.
Το διάλειμμα είναι δύο λεπτά, δεν είναι πολύ παραπάνω. Χωρίς να ξέρω ότι αυτός τι έκανε, του Παπαγεωργόπουλου η μάπα μου βγάζε μια πουστιά. Ε! Αυτό. Δεν τρέπεσε λίγο. Συγγνώμη που το λέω, 2-30. Ντροπή σου. 90-90-90. 98-80-90-9-55 καιρό μήνυμα. 54-3-40. Με επιτρέπει να πάω σε διάλειμμα. Ναι, πάμε διάλειμμα. Άντε πήγαινε τουαλέτες. Πάω τουαλέτα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Μεγάλος διαγωνισμός στο Μετρόπολης 95,5 σε συνεργασία με τη Βόλτον. Δωρεάν ρεύμα για έναν ολόκληρο χρόνο. Έχεις να μου πεις κάτι? Βόλτον. Πολύ ωραίος, κέρδισες το ρεύμα σου για έναν ολόκληρο χρόνο. Κοσμά, δώσε το συνθηματικό. Βόλτον, μόνο Βόλτον. Είσαι έτοιμος να πεις τη λέξη κλειδί για να εξασφαλίσεις το δώρο δωρεάν ρεύμα για έναν ολόκληρο χρόνο? Ναι, ναι, το έχω κάνει και πρόβα. Βόλτον. Πρέπει να μας πείτε το συνθηματικό πρώτα. Το συνθηματικό είναι Βόλτον. Μπράβο. Δώσε το συνθηματικό, Παναγιώτη. Βόλτον. Η λήψη των συμμετοχών συνεχίζεται σε όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού. Παράλληλα, συντονίσουμε το Μετρόπολης 95.5 στις 9 και 4, 12 και 4, 3 και 4. Μόλις ακούσεις το όνομά σου, κάλεσε στο 2310-909090. Μέσα στα επόμενα 30 λεπτά, πες το συνθηματικό Βόλτον στον αέρα και κέρδισε. Και μην ξεχνάς, και μόνο η συμμετοχή σου κερδίζει. Δώρο για όλους, ένας μήνας ηλεκτρικής ενέργειας. Powered by Βόλτον. Ρεύμα εμπιστοσύνη. Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να ακούσουμε ένα απόσπασμα δανταϊστικής ποίησης. Απλώθηκε σκοτάδι στο λαμπρό ήλιο, βούτυρο η μαργαρίνη γύρω-γύρω. Κόκκινα περιστέρια 24 καρατίων τυποποιήθηκαν από 110 καροτσάκια. Τραλαλά, λαλαλά, λαλαλά. Λαλαλαλαλαλα. Τώρα θαυμάστε τα υγιεινά γαλάζια μάτια του ξυπνητηριού. Κάπου θα βρείτε έναν έφηβο σκόρο που φτερουγίζει στη βιβλιοθήκη και τόσο κούφια διπλοέκλασε ώστε ξεδίψασαν σκυλάκια δαλματίας. Σου φαίνεται παράλογο αυτό το ποίημα? Αλλά δεν σου φαίνεται παράλογο να ακούς ξανά και ξανά το ίδιο ποιηματάκι και τις ίδιες προσφορές delivery? Deliveras.gr. Βρες τώρα άπειρες, λαχταριστές, χορταστικές, αποκλειστικές, super duper προσφορές για online delivery στο πανεύκριστο υπερταχύτατο app του Delivera, χωρίς να παραλογίζεσαι. Πεινάς? Deliveras. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Ροζίτα Σόκου ή Βασίλης Δανίλ? Μέχρι το Δεκέμβριο. Δεν ξέρω. Τι μνημόνευση για αυτή πάει. Πάει η Ροζίτα. Και πάνω. Δύο είπε σήμερα. Δύο. Να δούμε. Σαν το στοίχημα. Ναι, δύο είναι γραμμές, άλλου θα ήθελα περιμένω. Και ο Κόκκινος είχε μεγάλα κέφια γιατί έπιασε το στοίχημα, όπως όλο το Μετρόπολης ήταν συγκλονιστικό. Και εν ώψη Σαββατοκύριακο που είναι ακόμα πιο συγκλονιστικό, νομίζω ότι το Σάββατο η εφημερίδα θα κάνει φτερά. Πάταγο από όλα τα περίπτερα. Πάμε στον πρώτο κύριο. Φίλε, έλα. Εγώ είμαι. Εσύ είσαι. Καλησπέρα. Καλώς τώρα. Ο Κώστας είμαι, παίρνω από Πτολεμαϊδα. Ρε, καλώς στο Μεσόβουνο. Πρώτη φορά, όχι Μεσόβουνο, ρε γαπ. Λοιπόν, παίρνω πρώτη φορά τηλέφωνο. Ναι. Θέλω να σου κάνω λίγο μια ερώτηση. Μια ερώτηση. Πώς το βλέπεις την Πέμπτη για την ΑΕΚ? Τι αποτέλεσμα πιστεύεις ότι μπορεί να φέρει ο Μάνας? Που παίζει η ΑΕΚ? Μέσα στη Μίλαν. Μέσα στη Μίλαν? Ναι. Θα φάει 2-0. Τόσο απλά. Τι να κάνει. Δεν πιστεύεις ότι μπορεί να φέρει ένα θετικό αποτέλεσμα? Όχι, δηλαδή. Και αν ήμουν εξής δεν θα ήθελα να φέρει κανένα θετικό αποτέλεσμα, να τελειώνει και να ασχοληθεί με το πρωτάθλημα. Γιατί έτσι όπως το πάει η ΑΕΚ δεν έχει τη δυνατότητα να παίξει κύπελο, πρωτάθλημα και UEFA. Δεν έχει το ρόστερ σε βάθος να βγάλει 9 μήνες σχέδιο έτσι. Και ένας λογικός δηλαδή. Εξής δεν θα μου μιλούσε για την ΑΕΚ με τη Στάνταρ Λιέγγις ούτε για τη Μίλαν. Θα μου έλεγε που παίζει η ΑΕΚ την Κυριακή με τον Ατρόμητο.
Πες μου και τον Ατρόμητο θα μου έλεγες. Τι ξέρεις για τον Ατρόμητο, τι πρέπει να προσέξω τον Ατρόμητο, πού να χτυπήσω τον Ατρόμητο, θα μου έλεγες. Καλά, ο Ατρόμητος παίζει μια στολάκα, δεν πιστεύω ότι θα μας... Τι δεν πιστεύεις, αήττητος είναι ο Ατρόμητος. Ωραία. Ναι. Στην ταχύτητα μπροστά είναι πολύ καλός ο Ατρόμητος, έχει τριάδα γρήγορη, κάνει ευκαιρίες αλλά τις κάνει ο Ατρόμητος. Στον αέρα είναι καλός ο Ατρόμητος στην άμυνα, έχει ένα back half φωτοβολίδα ο Ατρόμητος, έχει ένα πολύ καλό Ντόμπζον half ο Ατρόμητος, έχει ένα βασιλακάκι που μπορεί να σου κάνει ζημιά ο Ατρόμητος, έχει τον Ούμπιντε στην κοντομοπιθαμή που είναι στην ταχύτητα καλή ο Ατρόμητος και μπορεί να παίξει και με 3-5-2 ο Ατρόμητος άμα σου κάνει κανένα γκολ να βάλει τον Ζησόπουλο εκεί και να βάλει και half τον Καρασαλίδη ο Ατρόμητος και να σου κρατήσει εκεί να μην μπορεί να μπει ο Μάνταλος εκεί και μπορεί να σε δυσκολέψει ο Ατρόμητος. Η Μίλαν τι σε νοιάζει ρε χωριάτη. Σύμφωνα σε ρε παιδί, Ατρόμητος τώρα να εντάξει, λοιπόν, λέω εγώ. Και κάτι ακόμα. Ναι. Και σου είπα και κάτι άλλο και θα πεις ότι γουστάρεις. Ναι. Γράψε μέχρι τα Χριστούγεννα πόσες θλάσεις θα πάθει ο Μάνταλος. Πόσες θλάσεις θα πάθει ο Μάνταλος. Λες, ε. Έτσι όπως το διαχειρίζεστε. Ναι, η αλήθεια είναι ότι το πάει τρένο το Μάνταλο. Το πάει τρένο το Μάνταλο. Το βρήκε κακομούτσουνο το Μάνταλο, του ρούφιξε τον μπροστά τη βραχάλη το Μάνταλο, του ρούφιξε και ο προπονητής εκεί, το Γούντι Άλεν τη ΑΕΚ το Μάνταλο, γύρνα πίσω Μάνταλε να μαρκάρει στο μπακ Μάνταλε, γίνε εξτρέμ Μάνταλε με μπακάκι με το ανάποδο πόδι το κουλό Μάνταλε, γύρε προς τα μέσα Μάνταλε να γίνεις δεκάρι, να πετάξεις την κάθετη στον Αραούκο και στον Λιβάδια Μάνταλε, γύρε στα κέντρο του γηπέδου να δώσεις διαγώνια πάσα στο Χριστοδουλόπουλο ή στον Γκάλο Μάνταλε, πήδα και στην περιοχή μέσα. Τι να κάνει αυτός ο Μάνταλος. Για πες μου λίγο. Γερμανικό αμάξι να ήταν, θα είχε διαλύσει να μου οι μάντες, λέγε. Πού οφείλει την απόδοση του Αραούχο. Το παρτάλι που δεν μπορεί να πάρει τα πόδια. Ο Αραούχο πιστεύω, χωρίς να ξέρω, γιατί πέρσι μπήκε πολύ καλά, πιστεύω ότι παίζει την ταινία του Άλκη για να κάνει το ρεμάλι της Φωκίωνος Νέγρη. Πολύ ουίσκι πρέπει να πίνει αυτός. Να έχεις υπόψη. Ωραία. Κάτι τελευταίο που θέλω να πω. Ναι. Θα ήθελα πάρα πολύ να σε δω στην τηλεόραση με τον Τζουκαλάρε, φίλε. Ακούστε κάτι. Εγώ δεν έχω να αντιπαρατεθώ οπαδικά με κανέναν Μπαοξή και με κανέναν Ολυμπιακό και με κανέναν Αριανό. Με τον Τζουκαλά πρέπει να το δεις με έναν Μπαοξή, με έναν Παναθηναϊκό στην Κερκίδα. Εγώ δεν είμαι οπαδός. Όχι, θα είστε καλό ντουέτο. Δύο... Ο Τσουκαλάς από μπάλα δεν ξέρει. Καλά, εντάξει, ο Τσουκαλάς από μπάλα δεν ξέρει. Πρώτον, δεύτερον, ο Τσουκαλάς είναι οπαδός. Δεν μπορεί να είναι ελεύθερος. Δεν μπορεί να είναι ελεύθερος. Ένας οπαδός δεν είναι ελεύθερος. Εγώ με ελεύθερο πνεύμα. Δεν μπαίνω στο καλούπι του οπαδισμού. Με καταλαβαίνεις. Οπότε πρέπει να βρει έναν οπαδό αντίπαλο να κάνει εκπομπή ο Τσουκαλάς. Εγώ πρέπει να βρω έναν άλλον τρελό. Το κόκκινο, ας πούμε. Πώς? Το κόκκινο. Μια χαρά είναι ο κόκκινος. Αν μπορούσε ο κόκκινος να κάνει τηλεόραση χωρίς να φοβάται την κάμερα, του λέω ρε κόκκινε, μη φοβάσαι την κάμερα. Και εγώ άσχημος είμαι, του λέω. Με τη φοβάμαι όμως, την κοιτάω στα μάτια. Δεν μπορώ, δεν μπορείς, λέω, τι να σημαίνει. Δεν μπορείς. Οκά, χάρηκα πολύ. Μια χαρά. Καλή βράδυ, να είστε καλά. Γιατρέ, ο κόκκινος σε μια εκπομπή σε κατηγορούσε ότι είσαι άθεος. Έχετε προηγούμενο, ρωτάει ο. Εγώ, όχι, ωραίο. Ο Γρηγόρης είναι πολύ καλός φίλος. Ναι, αλλά σε κατηγορούσε. Σε δεν το θεωρώ κατηγορία. Δεν το θεωρείς? Κατηγορία, ναι. Αφού σε κατηγορούσε. Τι να κάνω, εντάξει, δεν το θεωρώ. Ναι, το κάνω. Τον αγαπάμε τον Γρηγόρη, τι να κάνουμε τώρα. Το διάβασα στο Facebook, ρε. Το διάβασα. Μου ρωτάει ο ακροατής. Πάμε επόμενη γραμμή. Γιατί είναι ρουφιαλάκος λίγο, κόκκινος τα κάνει αυτά, ναι. Ναι, έλα φίλε. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα. Σας παίρνω τον Παπα-Νικολάου από το τμήμα Στοργείο, για το όσο να το ξέρει. Τμήμα Στοργείο. Ναι. Τι είναι αυτό? Είναι τμήμα μεταμόσχευσης μυελού των οστών όσων πάσχουν από καρκίνο. Α, για πες ρε, γιατρέ, τι είναι αυτό? Πρέπει να μας πει. Λοιπόν, έκανα τη μεταμόσχευση και πήγαν όλα καλά. Όλα τέλεια, αύριο βγαίνω, τελειώνω και απλά πήρα να πω έναν πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλο το προσωπικό εδώ, η οποία ήταν άψογη για την πρώτη μέρα που μπήκα πριν από 17 μέρες. Κάθισες, έφαγες 17 μέρες νοσοκομείο, ρε φίλε. 17 μέρες και χωρίς να βγω, Κωστή, από το δωμάτιο απαγορεύεται. Είναι κλεισμένο, είναι αποστερωμένο το δωμάτιο. Να μην πάει, κολλήσει κανένα μικρόβιο,
Ναι. Ναι, για να μην κολλήσεις. Και τώρα στο σπίτι είμαστε και γειτονιά, ακούστηκε ρολόι σμένο. Πότε βγαίνεις, ρε Άρχοντα, πότε βγαίνεις? Αύριο βγαίνω. Αυτό το μεταμόσχευση μυελού το έχω ακούσει και έχει σωθεί πολλής κόσμος μετά από τέτοιες επεμβάσεις. Έχω μάθει. Ναι, και έχουμε το καλύτερο, όσο και να κατηγοράμε την Ελλαδίτσα μας, έχουμε το καλύτερο μεταμοσχευτικό κέντρο στη Νότια Ευρώπη. Δεν το κλέψαν αυτόν τον κόμμα, όχι ακόμα. Πάλι καλά. Συγκρίνεται με το κέντρο της Γερμανίας. Δεν αφιβάλλω. Οι μισοί Ευρωπαίοι έρχονται εδώ και οι άλλοι μισοί. Έχει Τσέχους, έχει Ιουγκοσλάβους, έχει Βούλγαρους, Ρουμάνους. Ό,τι μπορείς να φανταστείς που έρχονται εδώ για μεταμόσχευση. Σε άφηνα να ακούς ράδιο τουλάχιστον, τηλεόραση να βλέπεις. Ναι, έχω και ραδιόφωνο, σας ακούω. Ναι. Απλά τώρα το έκλεισα για να μην κάνει αντίλογο. Έχει τηλεόραση, είναι οργανωμένο, το είναι εφτάστερο ξενοδοχείο, σας λέω. Σόπα ρε φίλε. Ναι. Μπράβο, αυτό δεν το ξέρω. Ναι. Και απλά πήρα να πω ένα πολύ τεράστιο ευχαριστώ σε όλο το προσωπικό που ήταν ανά πάσα στιγμή. Δηλαδή δεν προλάβει να χτυπήσεις το κουδούνι ότι χρειάζεσαι νοσοκόμα για κάτι, για οτιδήποτε. Και ήταν στο δευτερόλεπτο δίπλα σου. Ελληνικό νοσοκομείο, τέτοιο πράγμα. Ελληνικό νοσοκομείο. Θα σας πω και κάτι άλλο, γιατρός πρέπει να το ξέρει. Ξεκίνησα θεραπείες από το Θεαγένιο. Ούτε από εκεί έχω παράπονο. Κανένα απολύτως. Εν αντιθέσει με τα ιδιωτικά εργαστήρια, ναι, μου δώσαν να κάνω μια ακτινογραφία, ναι, στόματος πριν μπω μέσα. Ναι. Δοντιών και τέτοια, αν είχα κίστες δεν έπρεπε να κάνω μεταμόσχευση. Αν είχα οτιδήποτε μέσα στο στόμα δεν έπρεπε να κάνω μεταμόσχευση. Ναι. Έπρεπε να γίνουν πρώτα καλά αυτά και μετά. Σόπα ρε, τέτοιο πράγμα. Έχει πολλές εξετάσεις κοστί για να φτάσει σε αυτό το σημείο. Και είμαι 59 χρονών. Μια χαρά είσαι. Ζάχαρη. Λοιπόν, όχι, τώρα είμαι καλά. Σου λέω, είμαστε και γειτονιά, τη ρολόι σμένο στα σχολεία απέναντι. Ναι. Λοιπόν, και πήγα σε ιδιωτικό εργαστήριο έξω για να κάνω, για να μην περιμένω. 20 ευρώ ήταν, λέω, δεν βαριέσαι, πάρα να τα πληρώσω να την κάνω. Εδώ μέσα δεν πλήρωσα τη δραχμή. Ούτε κανένας διανοήθηκε να πάρουν έστω και τα αγγλικά που τους έφερα. Τέτοιο επίπεδο. Πέφτω λοιπόν, τα σύννεφα. Ναι, και έρχεται μία κυρία στο ιδιωτικό, εκεί που περιμένω να μου κάνουν μια ακτινογραφία στόματος ήταν, γνάθο, άνω και κάτω γνάθο, και φέρνει παραπεμπτικό από το Θεαγένιο με μαστογραφία, ο γιατρός τα ακούει, τα καταλαβαίνει, και τους λέει κλαίγοντας, σας παρακαλώ πρέπει να κάνω μαγνητική, έφερε και τη μαστογραφία. Και φίλε, μήπως είχες τίποτα κάνα μέσο πολιτικό και σε περιποιήθηκε. Όχι ρε Παλκάρη μου, τίποτα σου λέω. Από 10 Γενάρη διαγνώστηκα και έφτασα τώρα να κάνω. Πώς το κατάλαβες, ένιωθες ατονία? Όχι, ένιωσα μαχαίρια με πόνο, με προειδοποίησε, έπαθα κάταγμα στο αυτή η ασθένεια, δεν είναι μεταδοτική. Δεν κάνει μετάσταση. Πώς το καταλαβαίνεις, ας πούμε, ναι. Σπάει πόδι. Τα κόκαλα δυνατίζουνε. Σοβαρά, γιατί ναι. Σπάει κομμάτι από κόκαλο, εκεί σε χτυπάει πρώτα δηλαδή. Σοπα ρε φίλε. Στα οστά. Στα οστά. Και εγώ πήγα στο Ιπποκράτιο που εφημέριδε με δύο μαχαίρια να έχω καρφωμένο στην πλάτη, τέτοιο πόνο δηλαδή. Και δεν ήξερε τι ήταν. Και δεν ήξερα τι ήταν. Δεν είχα πάει ποτέ μου σε γιατρό. Ποτέ μου. Λευκό βιβλιάριο έχω από το 79. Εντάξει, το ξεπέρασε. Τουλάχιστον βρήκε τη λύση, εντάξει. Όχι, ήθελα λίγο να τελειώσω με το ιδιωτικό εργαστήριο για να καταλάβουμε γιατί και εγώ κατηγορούσα τα δημόσια, δεν είχα πάει ποτέ και το ένα και το άλλο. Και έφτιασα στα χέρια του και μου φέρθηκα με τον καλύτερο τρόπο. Και πάει η κοπέλα με παραπεμπτικό από το Θεαγένειο, γιατί το Θεαγένειο δεν προλαβαίνει να βγάζει μαγνητικές. Στο ιδιωτικό έδωσε παραπεμπτικό. Να πληρώσει η κοπέλα συμμετοχή, γιατί η μαγνητική κάνει 380 ευρώ που ήθελε. Λοιπόν, και τη λένε, αυτό έγινε πριν από 18 μέρες ακριβώς. Λέει, η ημερομηνία που έχετε είναι 22 Δεκεμβρίου. Λέει, κοπέλα, μα το χρειάζομαι, λέει, δεν γίνεται. Κυρία μου, δεν έχω άλλη ημερομηνία. Της λέει, 22 Δεκεμβρίου θα φύγει να κάνετε μαγνητική. Και λέει, αφήστε το παραπεμπτικό. Θα πληρώσω εφάπαξ την αυτή. Πότε μπορώ να την κάνω? Έλα αύριο το απόγευμα, του λέει. Εντάξει, λογικό. Γιατί, ρε Κωστά μου, να είναι λογικό? Εδώ τα χρήματα τα παίρνει πάλι. Εγώ δεν πάω στο νοσοκομείο ούτε με συνάχη τώρα. Λογικό. Όχι Κώστα, να τους έχεις εμπιστοσύνη να πας. Ναι, οπωσδήποτε. Θα τα πούμε στην γειτονιά.
Έγινε Κωστή, θα βρεθούμε και θα τα πούμε. Πρόσεχε τώρα, μην κρυολογήσεις μόνο αυτές τις μέρες. Τα ξέρω. Παίρνω τα μέτρα μου. Ναι. Περαστικά, καλό βράδυ. Έχω πάρει τα μέτρα μου όλα. Ναι. Περαστικά. Έγινε, να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Να είσαι γερός και περαστικά. Θα το ξεπεράσεις και να ζήσεις σαν τα ψηλά βουνά. Ο Δήμος, ο Περιπτεράς, ο ξάδερφός σου. Ναι, ο σωσίας του Μπένι Χιλ. Λέει για τον Παπα-Νικολάου, έχω και εγώ να πω τα καλύτερα. Κωστή, φοβερό όλο το προσωπικό. Τα καλά θα τα λέτε και τα στραβά θα τα λέτε. Έτσι, γιατρέ. Εντάξει, δεν μπορεί να είναι όλα ρόδινα. Ναι. Κοίταξε, φίλε, για τον Παπα-Νικολάου το λέω και εγώ, γιατί είχα τη μητέρα μου εκεί πέρα μέσα και πραγματικά το μόνο πρόβλημα που είχαν οι άνθρωποι είναι ότι είχαν έλλειψη προσωπικού. Ναι. Σε γενική εφημερία, γενική εφημερία όμως, από ψυχιατρικό μέχρι και εγώ δεν ξέρω τι, 4 τραυματιοφορείς, παιδιά. Το ψυχιατρικό. Δηλαδή να περιμένουν τα φορεία το ένα δίπλα στο άλλο για να μπορέσουν να πάνε να κάνουν μια ακτίνα, να πάνε στο μικροβιολογικό κτλ. Τέσσερις. Καταλαβαίνεις τι γινόταν. Ο στο νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη με τον ίδιο πληθυσμό που είχε κάποτε. Δηλαδή δεν μπορεί να αντέξει έτσι. Θέλει τουλάχιστον διπλάσιο αριθμό νοσοκομείων. Πάμε Γιάννη στον κόσμο. Να. Πάμε να του πάρουμε όλου. Καλημέρα, φίλε. Έλα, φίλε. Καλησπέρα, Κωστή. Χάρισα στη Θεσσαλονίκη. Καλώς τον. Εκτίθι με, θέλω να σου πω, είπε για την ΑΕΚ ότι δεν μπορεί να κάνει κάτι με τη Μίλαν. Το ξέρεις ότι η ΑΕΚ είναι η ομάδα που έχει πληγεί πιο πολλά από τους τραυματισμούς μέχρι τώρα. Ναι, ειδικά στην άμυνα, η φλάση. Τι σημαίνει, ξέρεις. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό. Ότι ίσως δεν έκανε καλή προετοιμασία, ίσως ήταν ατυχία. Ότι η ΑΕΚ δουλεύει στα κόκκινα για να πάρει αυτούς τους βαθμούς. Και ότι η επόμενη κίνηση, η φλάση, είναι ο Μάνταλος. Τον Μάνταλο τον έχει εξαντληθεί και από την Εθνική και από την ΑΕΚ. Παίζει στα κόκκινα εδώ και τόσους μήνες. Ο Μάνταλος Χριστούγεννα χωρίς φλάση δεν βγάζει. Στο λέω, το ξέρεις. Τον έπιασα στο στόμα μου, τον είδα εγώ. Και ο Λάζαρος. Και ο Λάζαρος. Μπράβο, σωστό. Σωστό. Γιατί είναι γουρλό. Αλλά ο Μπακασέτας δεν μπορεί να παίξει. Να τους αντικαταστήσεις. Ο Μπακασέτας είναι ο πιο απάτη παίκτης, ούτε τελικό. Σωστό. Ειδικά στην άμυνα. Στο μάτι με τον Αστέρα έπαιζε με αυτό το ταγάρι τον Τζανιτόπουλο και τον Μπακάκι με ανάποδο πόδι. Ο Μπακάκης ο Βουκαράς τι να κάνει. Τον έβαλε μετά. Τον έβαλε αριστερά και τον κατέδεψε. Άλλος ο Γκάλο δεν κάνει τίποτα. 4-4-2 με τον Μπακάκι αριστερό. Μπακ αριστερό που αρχίσαμε με τον Μάνταλο. Ήταν ανάπηρη αριστερή σου πτέρυγα. Και ο Χιμένεθ έβγαλε τον Λάζαρο να βάλει τον Γλωναρίδη. Έκανε λάθος εκεί για μένα. Ο Κλωναρίδης κατά την άποψή μου δεν είναι καθαρός εξεμπεσόλιο και επιτελικός κάνει. Ο Κλωναρίδης είναι, φίλε, ένας άνθρωπος ο οποίος ξυπνάει τη μέρα, μια μέρα το πρωί, σου λέει καλημέρα σας κύριε Ναυτόπουλε, είστε καλά, βεβαίως να είσαι καλά, πώς το λένε, Βίκτορα. Ξυπνάει την άλλη μέρα, σου λέει δεν πας στο διάλογο Ναυτόπουλε. Δεν ξέρεις δηλαδή, τη μια είναι καλά, την άλλη δεν είναι καλά, την άλλη τρέχει, την άλλη σταματάει, την άλλη τα βάζει, την άλλη τα χάνει. Τι να κάνω τώρα, να πάω στην Βιγινία Λεούση να κάνω μάγια. Πότε ο Κλωναρίδης θα παίξει καλά, ρε φίλε, δεν είναι τώρα αυτό τώρα. Ο Κλωναρίδης φάντως δεν έχει βγει στην ΑΕΚ καθόλου, δεν έχει πετύχει. Παίζει με τον Παναθηναϊκό τόσο καλή σεζόν έκανε. Τζάμπα έδωσε 200-300 χιλιάρικα. Βρε τι καλή σεζόν έδωσε στην Τούμπα εδώ πέρα από ένα μέτρο. Στήρα 4 τον καλέ out να με πέρασε ο άλλο. Για πλάκα 4-0 τώρα και του έφυγε η διαιτησία. Ποιο Κλωναρίδης τώρα. Μπελάζει ο η ΑΕΚ πληρώνει ότι δεν έχει εξτρέμο. Μόνο καθαρό εξτρέμο που έχει είναι ο Λάζαρο. Τρει θα τον παντούτε δεν υπολογίζονται. Γι' αυτό κάποια στιγμή θα σκάσει και ο Λάζαρο. Προσπαθεί ο Χιμένας κάνει αλχημίε με μάτια του Παπαδάκη. Και βγαίνει ο Αεξή και με λέει τι θα κάνουμε τη Μίλαν. Και θα την πατήσει και ο προπονητή τη ΑΕΚ θα το βγάλει ώρα για σπορ φταίχτη και θα τη βγάλει ο Μελισσαρίδη μια χαρά και θα θέλει να δίνει τον Δήμαρχο γιατί δεν κάνει την Αγία Σοφιά. Με λιγάλα όλα. Θα φταίει ο Δήμαρχο. Θα φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ, θα φταίει ο Χιμένεθ, αυτός δεν φταίει ποτέ. Το μάτι με τη Μίλαν δεν το βλέπω καθόλου καλά. Επειδή έχουμε απουσίες στην άμυνα, θα παίξουμε τον Τζανιτόπουλο μάλλον, έχουμε πολλές τρύπες. Αν δεν μας διαλύσει η Μίλαν, τυχεροί θα είμαστε. Κάτω από 3-0 θέλω. Εσύ κοίτα να φέρεις 1-1 με τη Μίλαν και να πάει να χάσεις από τον Ατρόμητο μετά. Και μετά ψάχνει προπονητή να βρει. Θα πάει ο Ήβιτς εκεί μετά. Κλείσε. Όχι, αν φέρουμε χ μέσα στην Ιταλία θα είναι τεράστιο αποτέλεσμα. Ναι, πάνε μετά από τον Ατρόμητο, σε κάνει κανένα γκολ να πούμε ο Χατζησαία στον αέρα. Τι αντίθετα. Λε και έχουμε σοβαρά τα χωριά. Χωριά το Έλληνα, ρε. Τι αμήλα. Λε και έχουμε σοβαρά τα κοσμό στο ποτάσμα. Ποιο.
Ολυμπιακός ή ο άλλος ο ΠΑΟΚ που είχε γελίο πρόγραμμα μέχρι βρε, τώρα. Βρε, μεγαπαίκτες, Ξάδι, δεν μπορείς να κερδίσεις, βρε! Ξάδι, μεγαπαίκτες, βρε! Το πνίξιμο στον Μάδελο το είδε στο πέναλτι που δεν μας έδωσαν. Ποιο πέναλτι δεν σας έδωσαν? Που έγινε πάνω στο Μάδελο. Άντε ρε, ποιο πέναλτι, κλείσε. Επόμενη γραμμή, ποιο πέναλτι. Ο Μάνταλος. Τον πλακώσα στο ξύλο εκεί στην πόλη του, να πούμε εκείνος ο Λυσγάρος, ο Μπαρμπαγιώργος, να πούμε με τον Φλίσκα. Επόμενος κύριος, ναι. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα ρε φίλε, εσύ με τη μιλήχια φωνή. Τι κάνουμε? Καλά εσύ, τι κάνεις? Αληθεύει ότι ο Κόκαλης πήρε του Βαλβέρδε να μην ξεφτυλίσει τον Ολυμπιακό γιατί παίζει με τον ΠΑΟΚ? Δεν είναι μέσα στο παιχνίδι και αυτά? Μια εικασία λέω. Και γιατί η εικασία να μην είναι λογική και να έχει γίνει? Και να έχει γίνει. Γιατί κάποτε τον έχει κοροϊδέψει, θα πέσει στην Μπαρσελόνα γι' αυτό. Ποιος? Ο Κόκαλης του Βαλβέρδε. Πώς τα φέρνει η ζωή. Για την Κυριακή τίποτα έχουμε να πούμε? Ναι. Καλά όλα τα άλλα. Ναι, έχω να πω. Πες το. Ο ΠΑΟΚ δεν χάνει το παιχνίδι. Λες, ε. Όχι. Μ' αρέσεις. Απαγορεύεται να χάσει αυτό το παιχνίδι ο ΠΑΟΚ. Απαγορεύεται, ναι. Απαγορεύεται να μην κάνει γκολ σε αυτή την άμυνα ο ΠΑΟΚ. Και απαγορεύεται να μην δώσει το τυρί στον Ολυμπιακό και να του φύγει στην κόντρα ο ΠΑΟΚ. Μελανό σημείο ότι στην αδυναμία του Ολυμπιακού, στα πλάγια μπακ, Φιγκέρα, Κούτρι, δεν έχω κλασικό εξτρέμα από αριστερά. Έχω τον Μπέλκα που είναι εννιάρι δεύτερο. Πρόσεξε με. Και γιατί είναι εννιάρι δεύτερο? Αν παρατήρησε το μάτς με τη Λαμία. Άκουσε με λίγο, είδα εγώ κάτι κινήσεις μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ποιες ήταν οι κινήσεις? Ο Λέοβατς έπαιξε full back για να μπορέσει να δώσει πλάτο στον Μπέλκα να έρθει δίπλα στον Ελκαντούρη. Ο Ελκαντούρη να γίνει το δεκάρι και ο Μπέλκας να γίνει δεύτερο φορ. Γίναν τέτοιες κινήσεις στον αγώνα. Αν μπορούσα να έχω μια εκπομπή με βίντεο και να το ανέλυα, που δεν μπορώ ποτέ λόγω ότι υπάρχει μια. Πώς το λένε ρε παιδί μου, μια ερασιτεχνισμό στη Θεσσαλονίκη, δεν μπορούν να το κάνουν. Να τους πω, έλα εδώ, ξέρεις γιατί ο Μπέλκας είναι δεύτερο center forward? Γιατί? Πάμε να δούμε τις κινήσεις που έκανε ο Λέοβατς. 60 μέτρα κούρσα, έχει ανέβει εκεί. Ο Μπέλκας έχει έρθει δεύτερο φορ και ο Ελκαντουρί είναι δεκάρι. Ο Μαουρίτσιο κόβει μαζί με τον άλλο τον ψηλό, τον Σακόφ. Επιμονή μου βάσεως. Επιμονή μου βάσεως. Δεν έχω λοιπόν το κλασικό εξτρέμ να παίξω εκεί πέρα αριστερά στον κακό μπακ του Ολυμπιακού. Και απ' την άλλη μεριά έχω δύο πτώματα. Στην κυριολεξία για τον Μπαμπούλα, το φέρετρο, ποδοσφαιρικά μιλάω, το Μάτ και το Βιερίνια. Να του έχω έναν από του δύο σε φόρμα. Ένα, η κατεμιά μου, να του έχω έναν από του δύο σε φόρμα, να του πω πάτε πάνω στον Κούτρι. Επέτρεψε μου. Παρακαλώ. Παρακαλώ, αν κάνω λάθος, διόρθωσέ με. Έφτασε σε ένα σημείο που περίμενα. Είπε Μάτ και Βιερίνια. Ναι. Όσο ντεφορμέ για αν είναι. Ναι, ναι. Σε ένα τέτοιο Μάτ πιστεύει ότι άμα μπουν θα είναι ντεφορμέ? Φίλε, τι να σου πω, σε πάω σε άλλη ψυχολογία. Ένα που είναι 65 χρονών και το πουλί του είναι μέχρι τον αστράγαλο, δεν σηκώνεται. Αν έρθει η Ορνέλα μου τη 30 χρονών, εσύ λες θα του σηκωθεί του γέννη. Όχι τώρα, τι είναι. Τι τώρα, ποιο Μάρκο, ποιο Βιερίνια. Μακάρι να αναστηθεί ο Λάζαρος εκεί. Μακάρι. Τι να σου πω. Αυτό σου λέω, μήπως γίνει κανένα τέτοιο. Αυτό περιμένω εγώ. Μήπως δεν παίζουν για να παίξουν για αυτό το μάτσα στο ένα από τα δύο. Αλλιώ να είναι δύο μήνε πτώματα και να έρθει ο Ιησούς και να πει Λάζαρε δεύρο έξω. Και ο Λάζαρος γιατί να δεν έχουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε αυτό βάσει του ρόστερ? Όχι. Γιατί είναι πτώματα και οι δύο. Τώρα σε μια εβδομάδα. Τι γίνεται, ξύπνο, φτάνει, φάνε σπανάκι και εκείνο που πάει να πούμε για να δίνει το γλούτο. Πώς το είπατε κύριε, πώς? Ο Μακ έχει να παίξει κανένα δύο-τρία παιχνίδια. Βρε φίλε, ο Μακ σέρνεται. Και ο Βιερίνια σέρνεται. Επιμονή μου βάζει. Ο Μαουρίσιο σερνόταν μέχρι το προηγούμενο και στη Λαμία έδειξε κάποιες αιρετές. Ναι, ο Μαουρίσιο. Πάρα πολύ ωραία. Θα πρέπει να παίξει δίπλα στον Κάνιας και σαν οχτάρι να κάνει και το δεκάρι και να μαρκάρει κιόλας. Θα τον δω εγώ στο υψηλό επίπεδο. Μ' αρέσει και εμένα. Από τον Ελκαντουρί μ' αρέσει πολύ περισσότερο. Και η πληροφορία λέει ότι Ελκαντουρί και Μαουρίτσιος ο Καραϊσκάκη και οι δυο μαζί δεν παίζουν. Okay. Είναι λογικό αυτό. Θα το δούμε την Κυριακή. Ξέρεις να σου πω κάτι. Θες να σου πω κάτι. Επειδή είναι ο ΠΑΟΚ τόσο χάλια στα δεξιά εξτρέμ και επειδή το Λιμιό δεν νομίζω ότι θα το ξεκινήσει. Μπορεί να σου κάνει μια καμιά μαγιά και να βάλει δεξί εξτρέμ το Μαουαρίτσιο, τον Ελκαντούρι, αριστερά τον Μπέλκα και Φόρτο Μπρίγιοβιτς. Και να βάλει το Τσίμιρο, τον Γκάνιας και τον. Ποιο να βάλει, τον Σάκοφ.
Επειδή σκέφτεσαι πονηρά ποδοσφαιρικά. Πονηρά σκέφτομαι. Ναι. Πιστεύω ότι στον πάγκο, σαν προπονητή, έχω μια τέτοια γατούλα. Ποια? Το Λουτσέσκο. Ο Λουτσέσκο είναι γατούλα. Είναι γατούλα. Εγώ το πιστεύω. Να τον δω. Στην Ξάνθη ήταν γατούλα. Τώρα εδώ. Θα δούμε. Κάποια στιγμή πρέπει να μας δείξει ότι είναι και γαταγκύρας. Θα το δούμε. Θα δούμε. Αλλά θέλω να σου εξηγήσω ότι ο προβληματισμός, ο δικός μου, έτσι όπως το βλέπω τον ΠΑΟΚ, είναι ότι στην αδύναμη πλευρά του Ολυμπιακού είμαι και εγώ αδύνατος από ντεφορμάρισμα παικτών δικών μου. Αυτό και το τρίκ του να παίξει ο Ελκαντουρί δεξιά, εμένα μου γαργαλεύει το θηλυκό μένει μυαλό. Θα το δούμε. Θα τα πούμε. Θα τα πούμε, αγόρι. Να είσαι σίγουρος. Να είσαι καλά. Λοιπόν, ευχαριστώ. Έχουμε διάλειμμα 50 δευτερολέπτων. Οι γραμμές είναι ελεύθερες, γιατρέ Μπανιώτη. Ναι. Εντάξει, περνάς καλά. Ναι, με ρωτάει ο Δημήτρης, ο φίλος μου από Γερμανία. Ναι, τι. Να σε ρωτήσω για τον Κάμπος δεξιά. Ναι, και ο Κάμπος είναι πάρα πολύ καλός για δεξιά, γιατί θα μαρκάρει κιόλας. Ναι. Γιατί είναι και εργάτης κτλ. Αλλά εγώ, επειδή ο Κάμπος είναι στο μεγάλο χώρο πολύ δυνατός στην ταχύτητα και στο ένας με έναν, παίζει πολύ να παίξει και εκεί. Mm. Πολύ, παίζει και αυτός να παίξει εκεί. Σε καμιά περίπτωση, αν ο Μάκιο Βιερίνη ήταν στα καλά του, θα έβαζα τον Τζαλμα Κάμπος. Αλλά παίζει πάρα πολύ να ξεκινήσει αυτός. Σωστός ο φίλος από τη Γερμανία. Πάμε στο διάλειμμα και θα λέμε σε λίγο. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να ακούσουμε ένα απόσπασμα δανταϊστικής ποίησης. Απλώθηκε σκοτάδι στο λαμπρό ήλιο, βούτυρο η μαργαρίνη γύρω-γύρω. Κόκκινα περιστέρια 24 καρατίων τυποποιήθηκαν από 110 καροτσάκια. Τραλαλά, λαλαλά λαλαλά. Τώρα θαυμάστε τα υγιεινά γαλάζια μάτια του ξυπνητηριού. Κάπου θα βρείτε έναν έφηβο σκόρο που φτερουγίζει στη βιβλιοθήκη και τόσο κούφια διπλοέκλασε ώστε ξεδίψασαν σκυλάκια δαλματίας. Σου φαίνεται παράλογο αυτό το ποίημα? Αλλά δεν σου φαίνεται παράλογο να ακούς ξανά και ξανά το ίδιο ποιηματάκι και τις ίδιες προσφορές delivery? Deliveras.gr. Βρες τώρα άπειρες, λαχταριστές, χορταστικές, αποκλειστικές, super duper προσφορές για online delivery στο πανεύχριστο υπερταχύτατο app του Delivera, χωρίς να παραλογίζεσαι. Πεινάς? Deliveras. Στην επόμενη λακκούβα στρίψτε δεξιά. Πού σου πάει τα μορτισέρ? Σε 2 μέτρα κλειστή στροφή δεξιά. Σε 15 μέτρα στο. Περνάει κοπάδι με πρόβατα. Ουφ, παρατρίχα. Και μου το είπε ο συνάδελφος, μου το είπε. Go the other way. Βγάλε e-way. Επαγγελματίας οδηγός. Αποκτήστε σήμερα δωρεάν το e-way από τον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου. Κερδίστε ασφάλεια και οικονομία με τις προνομιακές τιμές e-way. Πληροφορίες στο aegeanmotorway.gr. E-way και φύγα. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Τι θυμήθηκα τώρα στο Παπαγεωργείο, στο Παπανικολάου, και πέθανε η γιαγιά μου. Και ήταν εκεί στο ίδιο νοσοκομείο με τη Στάσα, μια γειτόνισά της. Η Στάσα είχε μια κόρη τη Σταυρούλα, η οποία στη Δράμα τώρα αυτή είναι νοσοκόμα. Πάω εγώ να τη δω τώρα στο δωμάτιο. Ήταν η Στάσα με ένα αυτό εκεί, πώς το λένε, αναπνευστήρα να πούμε. Η γιαγιά η Παρασκευούλα ήταν σε ένα δίπλα, ξέρω και τα λοιπά. Έρχεται η Σταυρούλα με ένα χαμόγελο, αυτή πίστευε και στο Θεό πολύ και τα λοιπά. Κώστα, πώς τις βλέπεις? Λέω, σε 3 μήνες λέω πτώματα ήταν και οι δύο. Λέω, κάτω από το χώμα θα είναι. Κώστα, σε παρακαλώ, τι είναι αυτά? Εγώ θα κάνω την προσευχή μου. Βρέπει, θα 40 προσευχές να κάνω. Δεν έχουν ζωή αυτές, λέω και οι δύο. Σε ένα μήνα πέθανε η μία, σε 15 μέρες πέθανε η άλλη. Λέει, μα το βλέπω, λέω. Άλλο η επιθυμία μου. Και άλλο λέω τι βλέπω. Δεν βλέπεις, λέω πώς. Από τότε έχεις το χάρισμα αυτό. Να προβλέπεις. Μα μου λέει, θα κάνω προσευχή, λέει, να γίνω καλά. Λέει, να γίνει καλά. Πώς θα γίνει καλά, λέω, αφού θα πεθάνει, λέω, πώς θα γίνει καλά, αφού έχει πάρει το δρόμο τώρα, πώς θα γίνει. Δεν πάει κανένα προσευχή. Ναι. Άμα σωνόταν, λέει, θα πει, έπιασε η προσευχή.
Αν πέθανε θα πει ήταν θέλημα Θεού την πιάτα. Το πώ θα θέλουν τα βολεύουνε. Τριπλή, άσοχη και δύο το παίζει. Ε, ναι, ναι, ναι. Πάμε στον κόσμο, ναι. Πώς τι βλέπει, λέει τη στάσα. Ωραίο πτώμα, λέω, βλέπω. Έλα, φίλε, ναι. Φλωμή λίγο. Ναι, έλα, ναι. Έλα. Έλα, φίλε. Αεξής. Μάλιστα. Το Γενάρη θα φέρει τρεις παίκτες στο Τίγρη σε τρεις θέσεις και θέλω να μου πεις αν συμφωνείς. Θα φέρει. Κεντρικό χαφ, αριστερό μπακ, αριστερό εξτρέμ. Πες άποψη. Το πρώτο που θα έλεγες θα ήταν αριστερό εξτρέμ. Έτσι. Οπωσδήποτε, γιατί κάνει αλχημίες, τραβάει το μάνταλο εκεί, το τραβήξει κανένα τραυματισμό. Όντως, αριστερό εξτρέμ, μία θέση. Εξαροχτάρι. Κεντρικό χαφ, γιατί για να έχει ο Γαλανόπουλος. Να βγει έξω να είναι πάγκο και να παίξει ο άλλος δίπλα σου. Ναι. Σωστό. Ναι. Και ένα αριστερό μπακ. Και ένα αριστερό μπακ. Σωστό, σωστό σε βρίσκω. Ναι. Αυτά. Ναι. Έγινε όλη η Αθήνα, ακούει Ραπτόπουλο, φιλιά. Να είσαι γερός. Έτσι έχει δίκιο. Μα πατή το να εξαφανίσει. Ο Κλωναρίδης βγαίνει μαγεμένος. Ο Αράουχο, αν το βάλω αριστερά, δεν τραβάει στη γραμμή. Κατάλαβες τι γίνεται. Είναι και ο Ουισκάκιας. Άμα βάλει τον Πεκρή τώρα στη γραμμή να τραβάει κούρσες, ο Θωμάς ο Μαύρος που ήταν αθλητής στα 28 το γύρισε στα σέντερφορ από έξω αριστερά. Κατάλαβες τι έγινε, σου λέει 28-29, δεν έπινε, ναι. Αλλά δεν ήθελε τα μεγάλα μέτρα. Αυτός έκανε προετοιμασία, τι έκανε. Ερχόταν ο προπονητής, τον τραβούσε κάτι σφαλιάρες. Ακούς Γιάννη, προετοιμασία δεν έκανε ποτέ. Έκανε βάρη και 20 μέτρα σπριντ. 25 μέτρα σπριντ, ό,τι τον βόλευε. Ναι. Πετούσε πετσέτες στους προπονητές και τέτοια. Πάει ο Αλέφατος να κάνει κάτι. Αμογιάλα πλακωθήκανε. Αυτό είχε ο Μαύρος. Εδώ συνέντευξε ο Αλέφατος. Ποιος? Για το Μαύρο. Λέει, όχι, λέει παιχταράς ο Μαύρος. Δεν είναι ο Αλέφατος, δεν είναι παρανοϊκός. Ο Αλέφατος πρέπει να τον κάνω εγώ να του βγάζω. Λέω, Νίκο, κακός παίξει ο Μαύρος. Όχι, λέει, παιχταράς ο Μαύρος. Αλλά τι. Ήρθε στην πλάτη τη δική μου, λέει, 34 χρονών, λέει, να το σέρνω εγώ, λέει, το γέρο, και στην πλάτη του Φάντροκ, λέει, παίρνει τα πρωταθλήματα. Και μου ήρθε με ένα βαλούτα, λέει, τι να κάνω, λέει, εγώ. Μου ήρθε, λέει, γέρος. Έχει δίκιο. Πάμε, ναι. Επόμενη γραμμή, ναι. Ναι. Έλα, ραπ. Καλώς τον. Έλα, εγώ είμαι. Εσύ. Έλα, τίποτα, δύο λογάκια θέλω να πω. Να πεις δύο λογάκια. Ναι. Ναι, ωραία. Τίποτα, επειδή την άλλη εβδομάδα αρχίζω την πρώτη μου δουλειά. Είμαι 24 χρονών και έχω λίγο άγχος. Τίποτα, ήθελα να σε ευχαριστήσω γιατί μου έκανες παρέα στο όλο το έκτο έτος και μέχρι τώρα. Και τι σπούδασες, γλυκό αγόρι? Ιατρική. Α, ωραίος. Και τι ειδικότητα? Αγροτικός ιατρός θα ξεκινήσω τώρα στην επόμενη. Τελειώνει την σχολή τώρα το παιδί. Ναι. Γιατρέ, για πες τι αγροτικός που θα το σχολείο. Τελειώνει σχολή. Από πού να ξέρω. Θα σε στείλουν. Θα δηλώσει κάπου. Θα δηλώσει. Όπου και, μάνι, όπου και να σε πάνε, ναι, θα φύγει. Μάνι, Κρήτη. Όπου να είναι. Στη Μάνη με έχουν πάρει. Καλή επιτυχία στην εβδομάδα. Ναι. Και απλά ήθελα να σου πω ευχαριστώ που μου κάταγε συντροφιά πέρυσι με τα μαθήματα. Όπω είναι δύσκολη η ιατρική, ρε φίλε. Δύσκολη. Να σου καλά. Καλή σταδιοδρομή. Ωραία. Καλή αρχή να έχει. Να μην σε τρομάζει η απόσταση. Θα κάνει φίλου εκεί, θα είσαι συνετό στη δουλειά σου, θα κοιτά πάντα τον άνθρωπο και θα πετύχει. Και πάντα θα ενημερώνεσαι. Κάθε χρόνο θα πηγαίνει που έχει σεμινάριο. Πώς πήγαινε ο Αλέφαντος και έβλεπε το Χάπελ, εσύ θα πηγαίνεις να βλέπεις τον Χάπελ της ιατρικής, τον ανάλογο. Και θα πετύχεις. Εάν γουστάρεις τη δουλειά σου, δηλαδή η ιατρική για σένα είναι και καψούρα, θα πετύχεις 100%. Είναι έτσι. Εντάξει, η καψά μου δεν είναι, αλλά έχει αρχίσει και γίνεται. Να σου αρέσει η δουλειά. Αυτό. Να σου πούνε, ρε παιδί μου, θα κάτσεις 2 ώρες παραπάνω, μην πεις ο γαμό, το είχα να πω με την κόμενα, θα πεις την κόμενα σε 2 ώρες. Θα γκρινιάξει κόμμενα, δεν πειράζει. Άμα θέλει να τον φάει τον καρπό, θα περιμένει τον γιατρό 2 ώρες. Και να ξέρει, οι γιατροί πηδάνε καλά. Είναι δηλαδή από τους προνομιούχους της κοινωνίας. Θα έχεις πολλά κομμενάκια, δηλαδή στο λέω, το ξέρεις. Καλό δρόμο να έχεις και καλή επιτυχία. Σε αγαπώ πολύ, φιλιά, μπράβο. Να μείνουν στην Ελλάδα αυτοί, 24 χρόνια τους χρειαζόμαστε. Κάποιοι θα μείνουν, κάποιοι θα μείνουν. 35 αυτός θα είναι γιατρούκλανος. Εμείς θα έχουμε να μας ανοίγουν τις αρτηρίες αυτοί εδώ, δικοί μας άνθρωποι. Σωστή. Καλό δρόμο στη Μάνη. Και κάτι μανιάτσες εκεί, γιατρέ. Ξέρει ο γιατρός. Δεν ξέρω καθόλου. Α, δεν ξέρεις καθόλου. Επόμενος κύριος, μάλιστα. Έλα, φίλε. Ναι, γεια σας. Καλώς τον. Εγώ μιλάω. Εσείς μιλάτε. Κωστή Αεξής από Κυλικής. Πολύ αξίδες. Πόντιος. Πόντιος. Όχι, όχι, Θρακιώτης. Α, ωραίο, τη γλίτωσες. Πήρες πόντια γυναίκα. Ναι, ρε, συνέρεση. Το είπε λίγο. Συγγνώμη. Το ναι, ρε, συνέρεση, τι σημαίνει. Δεν μου λες, ποιος πρέπει να κάνει θεραπεία τώρα.
Πρέπει να κάνεις εσύ θεραπεία. Ακούς. Λέγε. Εγώ ήθελα να πω δύο λογάκια για τον τέρμπι την Κυριακή. Τέρμπι. Για, το... για τον ΠΑΟΚ. Για τον ΠΑΟΚ. Ναι, για τον ΠΑΟΚ, τον Ολυμπιακό. Ναι. Για πείτε. Εγώ νομίζω ότι με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο θα το πάρει ο Ολυμπιακός. Όταν γιατί... λες ο ένας ο τρόπος, ποιος είναι και ποιος είναι ο άλλος. Θα πάει το παιχνίδι σίγουρα νομίζω στη δύναμη στον Τζαμπουκά θα το πάει. Ναι. Και, και εγώ το είπα το μεσημέρι, δεν ξέρω ναι. αν το άκουσες. Ότι ο Ολυμπιακός μέσα από την αδυναμία του την ποδοσφαιρική μπράβο. Θα κοιτάξει να πάει το παιχνίδι στο ξύλο. Μπράβο. Γι' αυτό λοιπόν εκεί στα χαφ θα πρέπει οπωσδήποτε να πάει ένας κόφτης ο πιο φορμαρισμένος και να πάει και ο Σάκο που είναι με το ξύλο και τρίτος θα είναι ο Μαουαρίτσιο. Ναι. Ο πιο τεχνίτης δηλαδή που θα παίρνει και τις περισσότερες κούρσες μπροστά, τις πάσες κτλ. Ένα στυλ μιας τριάδας δυναμικής να πούμε. Και ο Τζάλμα που είπε εδώ ο φίλος του γιατρού από Γερμανία, σαν εξτρέμ, ναι. ο οποίος είναι και πιο δυνατός και πιο ανθεκτικός και στις κλωτιές και σε αυτά, μια τέτοια ομάδα πιο θωρακισμένη, πιο δυναμική, πιο τσαμπουκαλεμένη θα πρέπει να δώσει εξετάσεις εκεί ο ΠΑΟΚ, μην κάνει την κότα. Ωραίο, θα παίξει και ρόλο να δούμε ο διαιτητής τι θα κάνει στο σκληρό παιχνίδι. Θα αφήσει να παίζεται, θα δείξει κάρτες, εκεί ναι. θα φανεί. Αν τους αφήσει, αρχικό, θα τους πάει, νομίζω. Αν ο Ολυμπιακός το πάει στο Τζαμπουκά και ανταποδώσει ο ΠΑΟΚ, που θα είναι λογικό, εκεί θα πρέπει ο ΠΑΟΚ να είναι προσεκτικός και να πάει. Πατήσει, ναι. Πατήσει, νομίζω. Και να μην πάει ξυπόλικος στα γκούρια και θα πρέπει να είναι προσεκτικός και ο Κουρούμπα Γλάς, ο πρόεδρος της ΕΠΟ που είναι δικός μας εδώ, ποιον διαιτητή θα στείλει, ποιοι επόπτες θα πάνε. Να τουλάχιστον ο ΠΑΟΚ κατά πότε κάποιο τρόπο από πλευράς διαιτησίας ότι δεν θα τον σφάξουν, δεν θα τον κάνουν, δεν θα τον ράνουν. Έτσι. Η διαιτησία πότε βγαίνει? Την Πέμπτη. Την Πέμπτη, ε. Ναι. Αυτό. Έγινε, ναι. καλώς. Καλώς. Τι λέγει η ζωή ρε στο Κιλκής, πώς είναι? Εδώ, ναι. πίκρα είναι. Πίκρα είναι ρε Κωστά. Πίκρα είναι. Ναι, ναι, είναι άστα να πάνε. Γιατί το λες αυτό? Δεν έχει τίποτα, τι. Εσύ με τι ασχολείσαι εκεί? Εδώ σε εργοστάσιο δουλεύω. Η Πόντια? Πώς? Η Πόντια λέω που δουλεύει. Η Πόντια δουλεύει σε ένα τέτοιο, σε ένα φαγάδικο. Σε φαγάδικο δουλεύει. Ναι. Εντάξει, και οι δύο έχετε δουλειά, γιατί πίκρα? Ναι, όχι, καλά είναι. Για μας είναι καλά. Λέω πίκρα είναι γενικός. Α, γενικός είναι πίκρα. Έχασε τη δουλειά, είσαι τελειωμένος. Γιατί ό,τι χάσεις? Όχι, λέω όποιος τη χάσει, είσαι τελειωμένος. Δεν μπορεί τώρα εμείς στα 48 ποιος να μας πάρει. Ναι. Κανένας δεν μας πάρει, είμαστε καθαρισμένοι. Μετά πρέπει να πάμε στο χωριό να κάνουμε. Ποιο χωριό? Άλλες δεν γίνεται. Ποιο χωριό είσαι? Είμαι από Τέρπιλο, αν το έχεις ακουστά. Το ξέρεις γιατί είναι το Τέρπιλο? Όχι. Κυλκής είναι? Είναι 12 χιλιόμετρα από το Κυλκής. Μα, ωραία. Εντάξει, είναι μεγάλο χωριό, εντάξει, έχει. Το χωριό είναι και ηρεμία. Αν δεν έχει έντονη ζωή, αυτά, ναι. Σωστά. Έχει δηλαδή τη ζωή πρέπει να την παίρνουμε από τη δυσκολία της, από τη θετική της πλευρά, όσο μπορούμε. Γιατί είναι μερικοί που την θετική πλευρά τη βλέπουν αρνητικά. Εμείς πρέπει τη ζωή από την αρνητική πλευρά να παίρνουμε το θετικό. Είναι πώς το βλέπεις το έργο, να πούμε, κατάλαβες. Έτσι. Εντάξει. Έγινε ρε Κωστή. Άντε, φιλιά. Χάρηκα, ναι. Ναι. Και έχει και μάτς αύριο στο Κιλκής. Ναι. Παίζει Κιλκησιακός με Ανδρώνη. Κιλκησιακός Μακεδονικός. Έχω δει κάτι μάτς εγώ, Κιλκησιακός Επανομή. Δεκαετία 70, στο ξερό. Με τερματοφύλακα του Κιλκησιακού, έναν με ένα 63 ύψος, το Χουρμούζι. Με πρόγειο προπονητή. Τι γέλιο ρε φίλε, τι γινότανε. Και με κρύα βρύση παίζαμε. Κρύα βρύση και οι δολοφόνοι της κρύας βρύσης. Ναι. Πάμε στον κόσμο, καλημέρα. Η μισή φυλακή, οι άλλοι γιατροί γίνανε. Δεν έχουμε άλλους. Έλα φίλε. Έλα φίλε. Ή γιατρός θα γινόταν στην κρύα βρύση, ή κουρέας. Ή φυλακισμένο θα ή κουρέας. Επειδή ξέρεις ένα μόνο. Ξέρω τον κουρέακι, ναι. Καλημέρα φίλε. Καλημέρα. Καλημέρα. Κώστα, θα επέτρεπες να διαφωνήσουμε μαζί σου? Τι είμαι, κόκκινος σήμερα φίλε, να σε κλείσω. Αυτό. Λάκα κάτω. Λοιπόν, η Μελίνα Μερκούρη που έλεγες προηγουμένως, επειδή δεν πρέπει να έχεις και γνώσεις πολλές για τη γυναίκα αυτή, δημιούργησε το θεσμό πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης. Είχε οικονόμενη, αυτό είναι, το οποίο χορηγείται αποκλειστικά από ευρωπαϊκά κεφάλαια. Και τα οποία τα τρώγανε από το Πασό. Τα οποία τα τρώγανε το Πασό και τα κάναν τούβλα, τα βάλαν μέσα στα τούβλα. Όχι, και τα βρήκαν εκεί.
Ο λαός δεν τα είδε αυτά. Πώς? Οι περισσότεροι καλλιτέχνες που παίρναν λεφτά από αυτόν τον θεσμό δεν ήταν το Πασόκ. Ήταν αριστεροί καλλιτέχνες. Που παίρναν λεφτά και χυμαζόταν και την έβγαζαν. Δηλαδή έπαιρναν λεφτά για να τη βγάλουν και εκείνη τη χρονιά. Μάλιστα. Και ήρθαν πολλά λεφτά στην Ελλάδα. Δεν είναι, δηλαδή, δεν είναι ψέματα αυτό που λέει. Κακό ήταν αυτό. Όχι. Ήταν ανακάλυψη δικιά της, την οποία την επέβαλε στην Ευρώπη. Δηλαδή, ναι, λαμογιά έκανε, ρε φίλε, τι έκανε. Ναι. Λαμογιά, για να κάνει τι δηλαδή. Τα χρήματα δεν τα χειριζόταν. Άμα τα δω. Ρε φίλε, άκουδω. Φέρνω εγώ το έργο. Είναι τραγουδιστής ο Χιλιτίδης. Θεσμός. Ναι, θεσμός. Κάτσε να σου μάθω εγώ το έργο τώρα. Είμαι εγώ υπουργός και ο Χιλιτίδης τραγουδιστής. Του λέω, μαλάκα Χιλιτίδη, μου δώσει το 20% προμήθεια να πάρεις και εσύ αυτό και δεν πέρα. Δεν γινόταν έτσι. Α, δεν γινόταν έτσι, ε. Πώς γινόταν, αλλιώς γινόταν. Μαλάκας είσαι, όχι να πεις εμένα. Συγγνώμη, ναι. Αγόρι μου εσύ. Παρακάτω τι έκανε. Από ηθοποιηλίκη, συγγνώμη, από ηθοποιηλίκη Μερκούρη τι έγινε να μας δείξει. Στέλα φύγε. Ήταν μέτρια από στο καλή. Τι μέτρια ήταν, ρε. Τι μέτρια ήταν, ρε, την άσχημο γυναίκα. Τι μέτρια ήταν, βρε, άσχημο γυναίκα. Πόσες ταινίες έπαιξε, πόσα θέατρα. Η άποψή σου είναι, πουλάκι μου, η άποψή σου είναι. Δεν μπορεί να την επιβάλλεις και στους άλλους. Όχι, βρε, πουλάκι μου, άλλο λέω εγώ. Πόσα έργα έπαιξε αυτή η Μερκούρη. Θέατρο πόσα έκανε. Η Ξένια Καλογεροπούλου, 80 ετών, ακόμα κάνει παιδικό θέατρο εδώ στη Βορείο Ελλάδος. Παράγει γυναίκα, 79 χρονών γυναίκα, γριά. Η Μερκούρη πια τι έκανε. Που είχε γκόμενο το Γερμανό εδώ πέρα. Επί γερμανικής κατοχής να πούμε. Σιγά την Ελληνίδα. Είχε γκόμενο το Γερμανό. Άσε καημένε τώρα τη Μερκούρη είσαι, τώρα μας την κάνεις και η ηρωίδα τώρα. Μην ξεράσω τώρα στο μικρόφωνο. Η ηρωίδα η Μερκούρη είσαι τώρα. Είσαι ο εγγονός της Ροζίτας. Ξέρεις ότι τη Ροζίτα δεν μιλάει κανένας. Τι με νοιάζει εμένα ρε τον εγγονό της Ροζίτας. Βρε είχε γκόμενο το Γερμανό. Βρε το Γερμανό τον είχε γκόμενο τώρα. Σε παρακαλώ πολύ. Ναι, σωστό αυτό. Κοίταξε να δεις. Η Ροζίτα. Δεν ξέρω, ήταν πικρόχολη. Κακία βγάζει μόνο. Μα δεν έχει κανένα επιτυχία σε τίποτε. Σε ένα παιχνίδι ήταν πριν από 45 χρόνια η Ροζίτα. Τι άλλο έκανε, για πες μου. Τι παιχνίδι. Που έχει άποψη για όλα. Και που τα μάθαινε. Κυρία, είναι κριτικός κινηματογράφου. Ε. Κριτικός κινηματογράφου και θεάτρου. Είναι μια κριτικός πικρόχολη. Κινηματογράφου και θεάτρου. Ναι. Η χειρότερη από όλους. Ναι, αστυχίονται τελείως. Μα πες ότι... κακίες διοχέτευε. Μου άνθρωπε. Μου αρέσει αυτή, την πενεύω. Δεν μου αρέσει, την ναι. Θαύω. Την άποψή της θα πει. Τα ναι, κάτσε, μας είπε πολλά. Είπε η Βουγιουκλάκη ήταν κοντή και ήταν λίγο... Γιατί ήταν ψηλή ήταν η Βουγιουκλάκη. Ένα 59. Η Βουγιουκλάκη που έπαιζε την πεδούλα μέχρι τα 60, γιατί δεν είπε τίποτα αυτή. Ήτανε μπουταρού σου λέει, αυτά μας είπε η Ροζίτα Σόκου, μας άνοιξε τα μάτια. Δεν είπε όμως ότι δεν έπαιξε τίποτα σοβαρό η Βουγιουκλάκη και έπαιζε την πεδούλα μέχρι τα 60 της. Ε, καλά, εγώ τι είμαι, φουλοβουγιουκλακικός είμαι και με το λες αυτό. Ναι, η Ροζίτα που έκανε καλή κριτική. Ε, τι. Γιατί, τι είπε. Πολύ. Για το Κούρκουλο είπε κακή κουβέντα η Ροζίτα. Για τον Γιώργο Κωνσταντίνου είπε κακή κουβέντα η Ροζίτα. Για τον Παράβα είπε κακή κουβέντα η Ροζίτα. Για τον Λάμπρο Κωνσταντάρα είπα κακή κουβέντα η Ροζίτα. Απλά η Ροζίτα η ραπτοπουλίζει για ένα πράγμα. Ποιο είναι αυτό το πράγμα. Ότι δεν μπορεί να κάνεις Θεό το μέτριο. Δεν μπορώ εγώ τη Μερκούρια την κάνω Θεό, λέει η Ροζίτα, αφού είχε φίλο το Γερμανό τότε επικατοχής. Και τα Μάρμαρα δεν ήξερε τι ζητιά και έπαιξε 5 ταινίες. Δεν είπε άλλο τίποτα. Δεν μπορώ τον Γκαρσία εγώ να τον κάνω, είσαμε τον Κούδαρε. Στον πάω. Δεν μπορώ τον Γκαρσία εγώ να τον κάνω Θεό, ρε. Θέλετε να τον κάνετε, εσείς κάντε τον. Παρακαλώ. Ναι. Έλα, Κωστή. Καλώς τον. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Λίγο, να μιλήσω εγώ με τον γιατρό, τον Μπανιώτη. Εδώ είναι ο κύριος Μπανιώτης, εδώ είναι. Ναι. Γιατρέ μου, μ' ακούς? Ορίστε. Να σε κάνω μια ερώτηση. Είσαι το 66 γεννηθείς? Όχι. Αργότερα. Είσαι από Κρία Βρύση? Ναι, από Κρία Βρύση, ναι. Γιατί η γυναίκα μου είναι από εκεί και σε ακούμε έτσι πολλές φορές τα βράδια. Η γυναίκα σου είναι φίλη από την Κρία Βρύση? Κάποιος ξάδερφος. Από την Κρία Βρύση Πόντια, ναι. Είναι γιατρός ή φυλακή? Ίσως γνωρίζει κάποιο ξάδερφό μου από εκεί. Είμαστε πάρα πολύ, ναι. Ναι. Είχε αρωματοπολείο ο πατέρας του. Ναι. Μάλλον ήταν μαθητές και λέει, έχει πει πολλά βράδια, έτσι λέει, πάρε ένα τηλέφωνο, λέει, στο Ραπτόπουλο. Ναι, συνονόματος ο ξάδερφός μου. Συνονόματος, ναι. Γιατί ήμασταν, λέει, μαθητές. Συνονόματος μου, ο ξάδερφός μου, ναι. Α, ξάδερφος, έτσι. Ναι. Γιατρέ μου, χάρηκα πολύ. Να είσαι καλά, καλό βράδυ, γεια χαρά. Καλή εκπομπή να έχετε. Έχετε και πολιτιστικό αυτό στην Κρία Βρύση? Γιατί να μην έχουμε, πάρα πολύ. Σοβαρά μιλά? Βέβαια. Πόσο κόσμο έχετε σε αυτή την Κρία Βρύση? Η Κρία Βρύση το 61 ήταν 7-8 χιλιάδες κάτοικοι. Τώρα πώς είναι? Άλλο τόσο. Αλλά έχουν φύγει. Όχι. Τι?
Όχι άλλο τόσο. Τόσο είμαστε, 7-8 χιλιάδες. 7-8 χιλιάδες. Ναι, αλλά ο Δήμος πρέπει γύρω στους 10 χιλιάδες να έχει με τα χωριά. Ναι. Αλλά έχει πολύ κόσμο. Γιατί πάτε εκεί πολύ, γιατί, τι κάνατε. Είμαστε λίγο. Εντάξει, είμαστε λίγο πρωτοπόροι. Αυτό που έκανε τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ με την Κάναβη, μου φαίνεται είμαστε λίγο. Α, στην Κάναβη είστε. Χρόνια μπροστά. Ναι. Τώρα με το ΣΥΡΙΖΑ δεν νομίζω να κινδυνεύει. Ακριβώς. Ναι. Καλημέρα στον επόμενο κύριο Γιάννη μου. Να πάμε στον κύριο. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα, κυρία μου. Καλημέρα, κυρία μου. Έλα, ρε. Έλα. Πού είσαι. Πού είμαι. Να τα. Να τα μουσκάκια. Έλα. Α, εσύ. Ναι. Εδώ μας κάνετε τον Πάοκο μαζά με δύο πρωταθλήματα. Ο άλλος έχει 44, εσείς έχετε δύο και μας τον κάνετε ομάδα. Εσύ τώρα μας τρελάει που σκάμε τη Μερκούρα, τη Μερκούρα εμείς στην Πυρό. Άμα τρελάει, έλα αυτό που λέει, μας ταΐζει τον ολόφρυκο για μας, εμάς τα ζώα τα κεβάλια και μας πουλάς και τρελά από πάνω. Στάσου ρε, περίμενε. Αυτή τη στιγμή. Δεν στάσου. Στάσου, περίμενε. Εδώ έχει βάλει το γερμά και το νερό να πούμε και τα ίδια στα ζώα. Περίμενε, ρε, μην είσαι τσόλας. Αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός είναι σε μια κατάσταση όχι καλή. Ωραία. Ναι. Και ο ΠΑΟΚ βρίσκεται με ένα παράγοντα με λεφτά, κοιτάει να πάρει την ΕΠΟ, να φτιάξει μια ομάδα και του δίδεται η ευκαιρία αυτή τη στιγμή που δεν είσαι καλά να πάρει ένα πρωτάθλημα. Πού βρίσκεις εσύ δηλαδή. Συγγνώμη. Γι' αυτό σε λέω ότι ταΐζεις στον κόσμο γιαρμά ολόφρεσκο. Δεν είναι ότι πήρε το γραμμένο και έβαλε τις διαιτητές. Ο άλλος έχει ανακαινήσει τη μισή Ελλάδα με τον ΟΠΑΠ. Κατάλαβες, οδεία, σχολεία, πίκπα, δημαρχία. Το Μαρινάκι λες. Ο Μελισανίδης. Ναι. Μέσω ΟΠΑΠ. Α, Μελισανίδης, ναι. Έχει ανακαινήσει. Εσύ που λες ότι εμείς παραγγέλνουμε και ο Σαββίδης πληρώνει, θα λες την αλήθεια, Μαγκαρίκο. Θα λες την αλήθεια. Ο άλλος έχει ανακαινήσει τη μισή Ελλάδα. Έχει σχολεία, οδεία, μουσεία. Ό,τι είναι τα έχει ανακαινήσει όλα τα κτίρια. Έτσι παίρνετε τσέπο. Και δεν παίρνετε ότι τα πληρώνει ο Σαββίδης και. Χαλασμένο είναι το ορισμό. Χαλασμένο είναι το ορισμό. Ο κόκκινο, άκου, ο κόκκινο, επειδή είναι καλό πότη, βάζει το χαλασμένο το ουίσκι 4 κιλά νερό. Άκου τώρα. Πάρε ένα άβρα εκεί πέρα, ένα δύρφη, κοπάνω το μέσα να γίνει αρή, γιατί δεν έχει καμιά σχέση το σχολείο και. Το φίλε, για να πάρεις την ΕΠΟ, ναι. Πας και κάνεις από εκεί που είναι. Πού είναι εσύ ο προηγούμενος υπουργός Αλυζής Μπαζάκης εδώ. Πας και ανακαινείς όλο το Δημαρχείο και βγαίνει ο Μελισανίδης και λέει από, το ανακαινίζει πατόκορφα όλο. Όταν λέω πατόκορφα, πατόκορφα όλο. Και το λέει πάρε και πέντε πινακίδες από την προσωπική μου να πούμε συλλογή. Έτσι για να βάλεις τα ντουβάρια σου. Κατάλαβες όσους παίρνονται η ΕΠΟ. Έτσι παίρνει ο ένας και πληρώνει ο άλλος. Να πάμε στους άλλους στην γειτονιά που είναι χτίστες και μπογιατζίδες, να τους στείλουμε το Μελισανίδη να κάνουν καμιά εκκλησία, πάρει την ΕΠΟ. Ρε φίλε. Ναι, γιατί εσύ δηλαδή. Νομίζω ότι έστειλε τον Τζάντα τώρα ο άλλος και τους είπε πόσο θα έρθει 4.000 ευρώ. Κοίταξε, το τζάμπα, πρόσεξε. Έτσι δεν γίνονται αυτά. Το τζάμπα, το τζάμπα. Έτσι το λες εσύ. Επικοινωνιακά το περνάς εσύ αυτό τζάμπα, άκου εμένα. Εγώ καμιά καλή σχέση. Άκου εμένα, θα σ' ακούσω. Θα μ' ακούσει και σε εμένα όμως. Ο Αντόπουλος λοιπόν δεν αγαπάει τα ντερά του. Οπότε τα βλέπω. Δεν τα αγαπάει τα ντερά του. Ο Σαββίδης όμως έκανε ό,τι έπρεπε στο παρασκήνιο. Όχι, δεν έπρεπε. Καταρχήν, ναι, το λέω. Πήγαινε στις ενώσεις, πήγαινε, έκανε χειραψίες και έκανε φιλίες. Ναι, ενώ δικό σου. Στο χέρι μας δεν είχε ούτε μαστίκα στην Μωρόνα το σχολείο, το οδείο, το δημαρχείο, το πίκπα, άντε, όλα και τις είπε δρέμε εγώ. Ωραία. Και υποτροφίε τα παιδιά τους βάζουνε. Δεν αμαλώσουμε. Εάν το πίκπα εσύ πιστεύεις ότι ο πρόεδρος... Βρε μπάλα θα σε μάθω και άλλα θα σε μάθω. Αλλά θα σε μάθω. Θα έρθεις μαρμίτα. Γιατί εσύ κάνεις και λες τον κόσμο ότι τώρα η Μερκούρη δεν είναι ηθοποιός. Και εσύ μας λες ότι ο ΠΑΟΚ είναι ομάδα με δύο πρωταθλήματα. Πολύ ωραία. Ωραία. Εντάξει. Ωραία. Έχει λαϊκό ρεύμα. Πολύ ωραία. Πόσες ταινίες έπαιξε αυτή η ασχημογυναίκα η Μερκούρη. Πόσες. Και πόσα πρωταθλήματα διεκδίκησε ο ΠΑΟΚ. Φύγε από εδώ, είσαι ωραίος. Φύγε. Άντε, ρε. Φύγε από εδώ, πέρα.
Να ο αντίλογος. Σύγκρινε τη Μερκούρη με τον ΠΑΟΚ. Έπεσα ξερός κάτω. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Χαπαπαπα. Ναι ρε, από Στέφενς λέει. Στους 69 βαθμούς τους πήρε με Λούκα Στόχ, Νάτκο, Ακατσουράνη. Τώρα το κατάλαβα το μήνυμα, γλυκέ μου, 9-10. Φήμες από το Χόλιγκουντ θέλουν τον επόμενο Σαββατοκύριακο. Βλέπω το θάνατό σου να γυρίζεται στην Ελλάδα. Σαλονίκη κιόλας. Αληθεύει ότι έγινε κρούση σε Ραπτόπουλο. Πασερεκός, τσέκε βάρα κλαμπ. Θέλει να πει ότι επειδή συμπτωματικά είπα τι κάνει ο Περτσινίδης και πέθανε ο Περτσινίδης, ότι έχω καμιά σχέση εγώ με το θάνατο του ανθρώπου. Και ότι ο Παναγιωτόπουλος, ο Ιχολύπτης, μια μέρα πριν πεθάνει, ρώτησα τον άλλο αν είναι καλά. Αυτά είναι συμπτώσεις, παιδιά. Θα περιμένουμε λίγο τη Σόγο και τον Δανιήλ. Μέχρι το Δεκέμβριο δίνουμε λίγο. Λοιπόν, πάμε στον κόσμο που περιμένει. Καλημέρα. Ναι. Ναι, φίλε μου. Έλα, Κώστα, όλα. Τι κάνεις, ο Αντώνης είμαι από τα Εξάρχεια. Έλα, Αντωνάκη, από τα Εξάρχεια. Πού είσαι, όλους τους γιατρούς μαζεύεις γύρω σου, γαμότος. Τι να μαζέψεις, φίλε. Τι κόλπο ωραίο είναι αυτό, ρε. Ο Μελισανίδης μια φορά που κάτι ένιωσε με την καρδιά του. Ναι. Από τότε, καλησπέρα σε όλους, γιατί τώρα πριν από 5 λεπτά άνοιξα το ίντερνετ, βέβαια. Έχει τον Ασλανίδη πάντα κοντά του, ο οποίος είναι καρδιολόγος, ξέρεις, ο πρόεδρος της ΑΕΚ. Ο Ασλανίδης. Κοίταξε, έτσι όπως τον είδα εγώ το Μελισανίδη. Ναι. Με τα κρασιά και τα πουρα και τα αυτά και τα κιλά, στα 65 του πρέπει να προσέξει. Ναι, όχι, σου λέω, τον έχει χρόνια από τότε που είχε κάτι και με την καρδιά του ένιωσε. Και καλά κάνει, και καλά κάνει. Τον έχει δίπλα του. Και καλά κάνει. Και νιώθει ο άνθρωπος και είναι πολύ καλός γιατρός ο Ασλανίδης βέβαια και νιώθει και μια έτσι... Εσύ αυτό που είπε ο Αλέφαντος εχθές, έχει ένα γιατρό φίλο τον Ζολότα, ναι. Ο οποίος λέει πήγε με τη γυναίκα του στην Αγγλία, στο Λονδίνο. Να. Και πέρασε, λέει, η γυναίκα του Ζολότα απέναντι στο πεζοδρόμιο για να βρεθεί σε ένα μαγαζί να δει κάτι ρούχα, shopping. Και να. Πέρασε ένα μάξι και του σκότωσε εκεί πέρα. Ναι. Και είπε ο Αλέφαντος ήταν το τρομοκρατικό αυτοκίνητο. Δεν κατάλαβα τι ήθελε να πει. Ήταν όχι, ρε, τίποτα. Τι είπε? Δυστύχημα ήταν, τι ήταν αυτό. Ο Αλέφαντος είπε ήταν, λέει, τρομοκρατικό αυτοκίνητο. Δεν ξέρω. Μπορεί και τρομοκρατημένο. Γιατί δεν. Τον Αλέφαντο. Κωστή, ποιον γιατρό έχει εκεί? Τον κύριο Μπανιώτη, παθολόγο. Ο κύριο Μπανιώτη, ναι. Έχει κάποια σχέση με τον παλιό παίχτη? Ναι, είναι εξάδελφο του Μπανιώτη. Να είστε καλά, υγεία να έχετε. Να είστε καλά, να είστε καλά. Είναι καλά και εκείνο ο πρώην παίχτη. Ναι, ο είναι. Στην Κομωτινή έχει προβοσίδικο. Ναι, ναι. Καλό παιδί. Καλό παιδί. Και καλό παίχτη. Ναι. Εσεί νευροχειρουργό είστε, έτσι. Όχι, παθολόγο. Ο άλλο ο Σπύρο, ο Παναθηναϊκό είναι νευροχειρουργό. Ο γιατρό είναι βελονιστή παθολόγο. Και είναι στα καπία εκεί πέρα του ετοιμού. Ηλικιωμένους τους χορηγεί. Τι τους χορηγεί, ρε γιατρέ, βοήθα λίγο. Φάρμακα. Φάρμακα και αυτά, ναι. Α, ωραία, ωραία. Ωραία, ωραία. Τι ήθελα να πω τώρα, Κώστα, ήθελα να σου πω. Σου είχα πει μια μέρα ότι τρεις φανέλες ποιες θα διάλεγες και μου είχες πει του Χατζηπαναγή. Είναι λίγο βράδυ τώρα και είμαι από εφημερία και εγώ είμαι λίγο κουρασμένος. Ναι. Λοιπόν, μου είχες πει Χατζηπαναγή. Θυμάσαι, σου είχα πει τρεις φανέλες αν σου δίναν κάποιοι παίχτες Έλληνες. Μου είχε πει το Χατζηπαναγή, το Δωμάζο και τον Κούδα. Ναι, αυτούς τους τρεις. Ναι. Τους γνώρισε και τους τρεις σε προσωπικό επίπεδο. Και το Δωμάζο και το Χατζηπαναγή και τον Κούδα. Τους αγαπάω, ναι, και τους τρεις. Πάρα πολύ. Ναι. Τον Κούδα, τον Κούδα τον αγαπάω λίγο πιο πολύ. Ναι, εγώ μόνο τον Δωμάζο έχω γνωρίσει. Θα το συμπαθώ πιο πολύ τον Κούδα. Ναι. Συμπαθώ πολύ τον Χατζηπαναγή. Και για τον Χατζηπαναγή που τον κράζω. Τον κράζω γιατί δεν είχε αυτοεκτίμηση να πάει σε μια μεγάλη ομάδα. Να πάρει και λεφτά, να πάρει και πρωταθλήματα, γιατί το άξιζε ο Φουκαράς. Το άξιζε, το άξιζε. Θαυμάσιος παίκτης, απλά. Θαυμάσιος χαρακτήρ. Ναι, ναι, ναι. Εγώ λοιπόν τώρα από αυτά που έχω ακούσει τώρα, γιατί κάνω παρέα με πρώην ποδοσφαιριστές, έπαιζα και εγώ στον Πανιόνιο ένα διάστημα και έτσι. Πηγαίνουμε και παίζουμε κάθε Κυριακή και κάποιοι παλέμαχοι. Τέλος πάντων, παίζω με παλεμάχους δηλαδή. Έχω δει τον Εστορίδη στα 75 του να κάνει κάτι το οποίο δεν μπορούσα να φανταστώ, ας πούμε. Ο Εστορίδης. Ναι, ναι. Ο Εστορίδη δυστυχώς δεν τον έχω δει εν ζωή, αλλά έτυχε να ήταν προσωπικός φρουρός του για 7-6-7 χρόνια ο πατέρας μου και τον μάρκερνε. Και είχε μεγάλους μπελάδες. Τράβαγε μεγάλους μπελάδες ο πατέρας μου από τον Εστορίδη. Μου έλεγε ότι δεν υπήρχε τρόπος να τον πιάσεις. Ναι, ναι, ναι. Εγώ τον είδα στα 75 να κάνει ένα. Το σιδέρι και αυτούς που ήταν δυνατοί πιανότανε. Ενώ ο άλλος δεν πιανόταν. Κοίταξε να δεις, ο Νεστορίδης ήθελε και να δεν πει. Δεν είχαμε το τηλεοπτικό υλικό να πάρει, ευχή να πάρει. Δεν να υπάρχει. Δούμε τα θαύματα του Νεστορίδη.
Απλά στο 8x8 που πηγαίνουμε και παίζουμε κάθε Κυριακή και μαζεύονται εκεί διάφοροι τώρα από όλες τις ομάδες του Λεκανοπεδίου, ειδικά τις μεγάλες και του Πανιωνίου βέβαια. Στα 75 του ήθελε να μπει μέσα με κάτι σωσόνια και κάτι εκεί πέρα, πώς τα λένε, σκαρπίνια. Για δύο λεπτά, αλλά σε αυτά τα δύο λεπτά, στα 75 του πριν από κάποια χρόνια, κατάλαβα την μπάλα έπαιζε. Λοιπόν, ένας είναι αυτός που εγώ θα ήθελα. Από αυτό το λίγο που είδα. Ο άλλος είναι ο Ηλίας ο Ρωσίδης, που εμείς δεν σίγουρα. Δεν τον προλάβαμε. Όχι. Το μόνο, το τρομερό fullback, ας πούμε, που μου το πονε στο Ρίδης ο ίδιος, ότι τέτοιο πράγμα. Αριστερά δεν έπαιζε. Αριστερό back, ναι. Fullback, εκείνη την εποχή. Για εκείνη την εποχή. Και ο άλλος είναι ο Θανάσης ο Σαραβάκος που έχω ακούσει τρομερά πράγματα και φυσικά. Ναι, τον γνώρισα βέβαια κιόλας αυτόν. Πολύ πιο έχει πεθάνει εδώ. Σκοτώθηκε πριν από 8 χρόνια. Σκοτώθηκε ο Χουγκαράς. Ναι, αυτά ξέρεις Κώστα, τα ξέρεις, είσαι πολύ ενημερωμένος όλα αυτά εσύ. Και γι' αυτόν έχω και λόγω του πατέρα σου βέβαια. Ο Σαραβάκο το Θανάση στην Τούμπα, ο πατέρας μου με τον Λιτόπουλο, το βάλαν στη μέση, το τράβηξαν ένα σουτίδι. Ναι. Το πήγανε στο σκάμα και είπαν οι φίλαθλοι εκεί, πάει πέθανε ο Φουκαράς ο Σαραβάκος. Ο Σαραβάκος σηκώθηκε όρθιος, πεδαράς με 1,5 μέτρο ύψος ο Σαραβάκος και σκούπισε τα χώματα και συνέχισε να πέσει και ούτε διαμαρτυρήθηκε να πήρε αλυταράδες, τι με χτυπάτε, τι με κάνετε. Τέτοιος παιχταράς ήταν ο Σαραβάκος. Και έμαθα από τον πατέρα σου εκεί στον Μπατίστα που πηγαίνουμε και παίζουμε στον Ντανιέλ, έμαθα για τον πατέρα σου ότι ήταν πολύ παλικάρι. Καυγατζής ήταν, ήταν δυνατός. Ήταν γερός και ήξερε και μπάλα. Για την εποχή του λένε ότι ήταν τεχνίτης λίμπερο. Ότι ήξερε, ναι, ήταν, είχε ένα μειονέκτημα ήξερε. Βέβαια, ήταν αργός. Αυτό δεν το ξέρω. Αργός στα μεγάλα μέτρα στο πέλαγος. Αλλά είχε γρήγορη σκέψη. Ήταν αργός όμως. Δηλαδή, στην Κατερίνη που χάσανε αυτό το πρωτάθλημα οι Αργιανοί, είχα τον πατέρα μου σέντερ μπακ με τον Σπυρίδωνα. Και ο Καραπατής τι έκανε. Λέει και οι δυο είναι αργοί στην ταχύτητα. Και ο Ραπτόπουλος και ο Σπυρίδωνας. Περίμενε τον Άρη να ανέβει, που ήθελε μόνο νίκη, τον περίμενε. Με τρεις πάσες αντεπίθεση, 1-0, 2-0 ο Πιερικός, πάρ το πρωτάθλημα ο Πετρόπουλος.